καλησπέρα και πάλι καλησπέρα σας. Καλή αγαπημένη φίλη. Όπου και να βρίσκετε, αρκεί να μας βλέπετε φυσικά μέσα από τηλεόραση του μεγάλου καναλιού. Χθες, είπαμε, υπήρχε ένας περιορισμός, υπήρχε αυτή η απεργία μέχρι τις 3. Λίγο έτσι πιεστήκαμε, αλλά όλα γίνανε πάρα πολύ ωραία και πολύ εύκολα. Σήμερα, κανονικά στο πρόγραμμά μας, στη ζώνη μας, στους χρόνους μας, λείπει ένας. Κάθε μέρα κάτι χάνω εδώ μέσα. Ένας φεύγει, ένας μπαίνει. Ένας έρχεται. Λοιπόν, δεν πειράζει. Σήμερα 2. Αύριο θα λείπεις εσύ, ε? Ναι. Ωραία, δεν πειράζει. Κρατάμε πρακτικά. Πού θα πας αύριο εσύ? Θεσσαλονίκη, ξεκινάει το φεστιβάλ. Απόψε φεύγω. Απόψε. Έχει πάνω, γίνεται χαμός. Πώς πάει? Πώς πάει. Ναι, εννοώ για το φεστιβάλ. Πώς πάει. Τι εννοώ. Δηλαδή... ουρές για να πάνε όλοι στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, το οποίο ξεκινάει και έφτασε νούμερο 63. Ηλικία, όχι αστεία. Σταμάτα μου, ρε Θοδωρή. Έτσι όπως μου τα λες, με μπερδεύει. Μισό λεπτό. Θα έχει ταινίες. Παραλίγο να ήταν και ο Ματ Ντίλον εκεί. Αλλά κάτι έγινε με τα γυρίσματα που έχει στο Πήλιο και δεν πρόλαβε. Θα είναι σαν Λόντγκεν Σπουρ, θα είναι ταινίες πολλές στο διαγωνιστικό. Συγγνώμη, θα μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Για τα 80 χρόνια, ο Αγγελόπουλος. Σαρλότ. Γκένσμπουρ. Διάβαζα και δεν θυμάμαι πού, γιατί δεν το ήξερα, για ένα τραγούδι που είχε βγάλει με τον πατέρα της, το οποίο σήμερα συζητιέται, γιατί φαίνεται σαν να είναι λίγο αυτό που λέμε, δηλαδή δείχνει την ίδια 12-13 χρονών στο βίντεο κλιπ. Δεν θυμάμαι το τραγούδι. Ένα διφορούμενο τραγούδι. Ας πούμε με ένα εσόρουχο και ένα μπλουζάκι και τον πατέρα της που τραγουδάει, πολύ αγαπημένο στους Γάλλους τραγουδιστής, δεν είναι πια εν ζωή, ακριβώς. Και σήμερα κριτικάρεται αυτό στο αν επιτρέπεται. Αν είναι ρε παιδί μου αυτό που λέμε ακατάλληλο και μη επιτρεπτό να βλέπεις μάνα με πατέρα. Πια. Ούτε για αστείο, δεν θα το κάνανε ποτέ αυτό, ναι. Αν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αυτά αυτό που εννοώ κατάλαβες βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ούτε οι φωτογραφίσεις τύπου ταινίες, Brooke Shields, η κουκλίτσα της Νέας Ορλεάνης, αυτά δεν παίζουν σχεδόν καθόλου παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένο και ελεγχόμενο περιεχόμενο και περιβάλλον. Όχι, αλλά αυτά του στείλει ο μπαμπάς παίζει με την κόρη που είναι 12 χρονών με διφορούμενα. Όχι, όχι, γιατί οι στίχοι λέγανε ότι. Τώρα με δικά μου λόγια θα το πω, αλλά θα έπρεπε να σου ψάξω πολλά κείμενα. Μπήκα και τα διάβαζα. Ότι ας πούμε ο έρωτας που δεν μπορεί να γίνει ποτέ γιατί είναι ο πατέρας με την κόρη, αλλά κάπως αυτά τα μπερδεμένα τα λίγο τα ειδικόδια. Ούτε να το υποψιαστεί κανείς δεν γίνεται. Ακόμα και στη Γαλλία που το λέω γιατί είναι μια από τις τελευταίες χώρες που αντιστάθηκαν στο να μην κρίνουν και να μην ηθικολογούν, ο Πολάνσκι δεν μπορεί όχι μόνο να κάνει ταινία εκεί, αλλά να γίνει διανομή η ταινία. Δεν την έχει αγοράσει κανείς την τελευταία του. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά θα έχουμε να δούμε με το φεστιβάλ. Ο Σέβασμος μας το είπε ότι θα είναι στο Παρίσι. Ελπίζω ότι σε λίγο θα καταφέρουμε έτσι λίγο να τον δούμε, λέω εγώ. Να μας πει ένα γεια, ρε παιδί μου, ρε Σέβα. Και να ξέρεις, χτες το βράδυ, όπως καθόμουν στην ωραία μου κουζινούλα και τσιμπολογούσα και έκανα λίγο ζάπινγκ στα κανάλια, έτσι λίγο να δω εκεί γύρω κάτι 8 και. Τι παίζει. Και τσακ, σκάω πάνω σου, ρε Σάβα. Και λέω με κυνηγάει. Πού τον όμως, και θα σας πω σε λίγο τι εννοώ. Να τον. Πού, τι, Ελένη μου, καλημέρα. Μας έταξε στον πύργο, μπράβο, είσαι εκεί. Από χθες λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Ήρθα εδώ, δεν είχε ρίξει στάλα. Ήταν ανοιχτό ο ουρανός. Με το που φτάνω, ανοίξαν οι ουρανοί, έγινα χάλια. Μα το βλέπω, φαίνεται ότι είναι γκρίζο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ωραίο. Ευτυχώς βρήκα πλανόδια και πήρα και ομπρέλα. Έχεις προλάβει και έχεις φάει το μισό Παρίσι από ό,τι βλέπουμε όμως στα story. Τα έχει φάει όλα. Πες μου πού με είδες. Στην μπεργκεράρες εκεί που ανέβασε τα μπέργκερ. Το... Και μπέργκερ και Ιαπωνέζικα. Κάτι τρύπες περίεργες. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ πιο πρακτικά τώρα. Έλληνες είδες εκεί, γιατί εγώ στη Ρώμη είπα και φαινόταν σαν ψέμα, αλλά αλήθεια έλεγα. Άκουσα τόσα ελληνικά, όσα μου θύμιζαν Λονδίνο. Εκεί ακούς πολλούς Έλληνες. Εκεί λοιπόν τώρα τι γίνεται. Βλέπεις καταρχήν κόσμο. Έναν Έλληνα, κανέναν. Βλέπω κόσμο πάρα πολύ. Το Παρίσι έχει πολύ κόσμο. Έχω έρθει και για ένα τεχνολογικό συνέδριο. Ναι, μας το είπες αυτό. Το οποίο έχει αρκετό κόσμο, ναι. Ναι. Ο κόσμος δεν μασάει. Εδώ οι τουρίστες βγαίνουν έξω, περπατάνε με τις ομπρέλες τους. Παρά τις πληξιότητες. Μια χαρά. Κρύο που λέγαμε δεν έχει, Ελένη μου. Αυτό το κρύο που έχουμε εμείς, το πυρουνάτο με την υγρασία. Το πυρουνάτο, που τσακίζει το κόκαλό σου. Ναι. Δεν το έχουν εδώ. Χθες ήμουνα με κοντομάνικο το βράδυ και αυτοί κυκλοφορούσαν με κασκόλ. Μιλάμε για τέζα φλόρους. Καλά, πήγαινε Ιανουάριο που εσύ. Μας το παίζεις μάγκας. Πήγαινε Ιανουάριο στο Παρίσι να μας πάρει. Αμέσως. Ιανουάριο και θα σας πω. Ορίστε. Θα πας και στο Παρίσι, μόλις μας είπες που φεύγεις Δευτέρα και ξαναφύγεις την άλλη Παρασκευή και που θα ξαναφύγεις. Παιδιά, λίγο αφήστε με. Λοιπόν, Σάβα μου, αγαπημένε μου Σαβούλη. Έλεγα λοιπόν, κρίμα που δεν είσαι σήμερα εδώ. Χτες εκεί που τσιμπολόγαγα στην ώρα μου, εκεί γύρω στις 8 και έκανα ζάπινγκ, έπεσα πάνω σου.
Και πάνω μου. Και πάνω μας γενικώς. Ξέρεις με ποιο θέμα. Ποιο. Ο Παπαδάκης είναι μπροστά ή πίσω από τις κάμερες. Όπως καταλαβαίνεις, η Ράδιο Αρβίλα το πήραν και το απογείωσαν. Τρολιά. Γιατί όλο αυτό έγινε με όλους. Με τον Αυτιά, με μένα, με τον Παπαδάκη, με τους πάντες, με τον Κανάκη. Ναι. Λοιπόν, σου στέλνω γλυκό φιλί και κρίμα που δεν μπορείς να δεις, γιατί το φτιάξανε υπέροχο. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Πάμε. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Κάνεις εκπομπή που ασχολείται με τηλεόραση, πρέπει να είσαι απολύτως ενημερωμένος για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Γιώργος Παπαδάκης. Τι Γιώργος Παπαδάκης. Πέρασε στα μετόπιστα, νομίζω, ο Γιώργος. Και άφησε άλλους να είναι μπροστά. Ο Γιώργος δεν είναι από πίσω τώρα την εκπομπή του. Που λες ότι δεν μπορεί να γυρίσει. Πόσο αγαπώ εσένα. Μου ζεις, μωρέ, και σε άνθρωπος της τηλεόρασης. Καλό μου παίζω. Ο Γιώργος δεν πήγε. Έρλο Μαργαρίτες. Ο Γιώργος Παπαδάκης βγαίνει κάθε πρωί χάραμα στην τηλεόραση. Ελένη Μενεγάκη. Καλά δεν τη βλέπεις. Εδώ είναι. Η Ελένη είναι στα μετόπιστα και την παρουσίαση της εκπομπής την έχει αναλάβει πλέον ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Και σε αυτό λάθος κάνω. Προσπαθώ να θυμηθώ, βρε Παγάσα, ποιος σε πρότεινε για να σε βάλω στην εκπομπή. Ποιος. Τι, δεν τα παράτησες. Άσε, δεν το σώνεις. Κάτσε κάτω. Ο Αντώνης Κανάκης. Τι τρέχει με τον Αντώνη Κανάκη. Τον έστειλε στα μετόπιστα το φίδι ο Χρήστος Χιούσης και είχε αναλάβει την εκπομπή με τον Σερβετά, τον Κωστάκη και τον Πασοξή. Μη μου πείτε ότι κάνω λάθος πάλι. Έστειλε και τον Αντώνη Κανάκη εκτός τηλεόρασης, βρε θηρίο. Πώς το κατάφερες αυτό. Μη μου κάνεις ματάκια. Λοιπόν, είχε και άλλους βέβαια, αλλά τα κόψαμε. Ήταν πάρα πολύ σου λέω. Σε σηκώνουν εσένα να αγκαλιάζεις κάθε φορά. Βρε παιδί μου πάλι. Ναι, ήταν τρολιά φοβερή, παιδιά. Ήταν τρολιά φοβερή, φανταστική. Ο Γιώργος Παπαδάκης το έχει δει. Μα το είπε τόσο αυθόρμητα εκείνη την ώρα. Το πίστευε πάρα πολύ. Λέει. Που εννοεί. Το είπε... Με σιγουριά. Η θεωρία λέει, εδώ έχει γίνει αυτό. Πάει και να το αναλύσει. Σηκώνεσαι εσύ και άμα δείτε το βλέμμα του Κακομοίρη είναι έτσι. Καλά γουδάκι, αλλά σε σχέση σε αντιδιαστολή με τη σιγουριά πριν, δηλαδή πριν πήγε να διδάξει ότι... Το ανέλυε, το ανέλυε. Σας ξεφεύγει αυτό που έχει συμβεί, ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έχει περάσει ήδη πίσω. Το να αγκαλιάζει λέει, κάνει... Μπορεί και όχι. Ούτε εγώ δεν είμαι τόσο... Τέτοια ούφο πράγματα δεν τα λέω ούτε εγώ που είμαι λίγο πιο άσχετος από όλους σας. Τι συμβαίνει, ποιος πάει μπρος, ποιος πάει πίσω κλπ. Για ξαναπάμε λίγο στο Παρίσι όμως, εκεί που είναι ο Σαβούλης. Μας, όχι για το Σάβα. Εκεί δεν είναι ο Μάικλ Ντάγκλας. Αχ, βέβαια. Έχει ποζάρει. Κάτω από τον. Κατά το λευκό πύργο πήγαμε από εδώ. Τον πύργο του Άιφελ που ήταν και ο Σάβα. Λοιπόν, έγινε ένα χαμό διότι ανέβασε ένα βιντεάκι στο οποίο λέει: Γεια σα, φάνς μου, στου φάνς μου, με αυτό το μαλλί. Το μαλλί αυτό που είναι όχι μόνο μακρύ, τον έχουμε συνηθίσει με τα, ναι, με τα άσπρα ασημένια του μαλάκια. Είναι λοιπόν τώρα αυτά τα μακριά, είναι λίγο Πέτρο Γαϊτάνο. Δεν. Εγώ δεν ανακατεύομαι, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ο καθένα ό,τι θέλει, παιδιά είναι. Αλλά τι γίνεται, υπήρχε θέμα με του φάνς. Λέει: Σε παρακαλώ, τι είναι αυτά πράγματα, έγινε βαψομαλιά. Μην με ρωτήσετε πώ είναι στα αγγλικά ο βαψομαλιά. Πώ είναι, πώ είναι. Από τα σβραζόμενα. Για κάνε μια προσπάθεια. Το θέμα είναι το κούρεμα, πιστεύω. Αυτό σε πείραξε. Έχει σημασία. Δηλαδή αυτό που βγαίνει από το κασκέτο. Ναι, έχει από κάτω που περισσεύει. Διότι σε αυτό στηρίχτηκαν και μα λένε: Μήπω είναι κάποιο ρόλο. Σε παρακαλούμε πολύ, πε μα ότι είναι ένα ρόλο. Με αυτό το μαλλί ο μόνο ρόλο που μπορεί να παίξει είναι. Ξέρω εγώ, πάντως το... ανεμίζει, πώς να το... είναι περούκα, Pretty είναι woman. Πολύ ανέμενο. Με τόσο, κοντινα... με τόσο κόκκινα μαλλιά μακριά, Pretty Woman, Julia Roberts. Όχι, από μένα είναι όχι, Ελένη. Από μένα είναι όχι αυτή η ναι, αλλά είδες τι είπε ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης. Ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης έφτασε η στιγμή να ζήσουμε την επανάσταση της βαφής της ρίζας των ανδρών. Γιατί βρέθηκε χθες καλεσμένος στο ποιος είναι πρωινιάτικα στο Open και είπε ο άνθρωπος ότι εγώ θα γίνω ο πρώτος βαψομαλιάς. Μόλις θα έρθουν οι λευκές τρίχες στην κεφαλή, δεν θέλω να κάνετε άλλο συσχετισμό, μα αυτό που λέω, θα πάω να τα βάψω τα μαλάκια μου. Και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα απενεχοποιημένα. Θες να τα ακούσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί δεν το έχω ακούσει. Α. Το τίτλο τον ξέρω ναι. Ότι μιλάει γι' αυτό. Αλλά από περιέργεια δεν είχε χρειαστεί ποτέ. Δηλαδή, είναι από τους τυχερούς που 50 χρονών χοντρικά 52. Που πρέπει να δεν έχει βγάλει ούτε μία. Λέει ότι μέχρι τώρα. Όχι, όχι υπάρχουν και αυτοί. Είχε κάνει εμφύτευση. Υπάρχει και εμφύτευση όμως. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Ότι άμα κάνει εμφύτευση. Ότι τα βάλε έτοιμα. Άλλα θέματα που τα βάλε έτοιμα. Στο φανοπίδιο. Στο φανοπίδιο. Λέει ο άνθρωπος ότι είχε άλλο ζήτημα το οποίο έλυσε και δεν είχε πρόβλημα και κόλλημα. Και σου λέει τώρα, άμα τύχει να ασπρίσω, θα το λύσω. Πάντω σε μένα μου αρέσει που το λέει αυτό. Ναι, δεν κατάλαβα γιατί. Για να τον ακούσουμε. Με σπάνια ειλικρίνεια θα σας πω ότι τα μαλλιά μου δεν έχουν ασπρίσει ακόμα, αλλά. Ακόμα και να σπρίσουν, εγώ θα γίνω επίσημος βαψομαλιάς.
Θα τα βάψω. Γιατί με τη σχολή του Nick Cave, που είναι ένας βαψωμαλιάς, μας κάνει περήφανο σε εμάς που θα γίνουμε βαψωμαλιάδες. Ο Nick Cave έχει σηκώσει περήφανα το λάβαρο του βαψωμαλιά, ο οποίος θα κάνει blue black. Θέλω να πω ότι στα πλαίσια της εξέλιξης, όπως ας πούμε δεν υπάρχουν φύλλα, δεν υπάρχουν ηλικίες, δεν υπάρχουν πια και βαψωμαλιάδες. Δηλαδή ο άντρας που τα βάφει δεν πρέπει να είναι δεκτυλοδεικτούμενος. Γιατί δεν πρέπει να κάνω όχι, είναι άδικο καταρχήν. Γιατί εμείς να μπορούμε να βάφουμε τα μαλλιά μας και να μην γίνεται θέμα και να πρέπει δηλαδή. Και γιατί να πρέπει να νιώθει άσχημα. Γιατί μέχρι πρότινος θεωρούταν η φιλαρέσκεια γυναικείο χαρακτηριστικό. Έτσι ήταν το στερεότυπο και πολλοί δεν θέλουν να το κουνήσουν. Εντάξει, εγώ κοίτα. Συμφωνώ με το χαρακτηριστικό. Μερικοί τα βάφαν και λάθος. Δηλαδή τρέχανε κάτι αυτά, κάτι πιπέρια. Κάτι πιπέρια. Μεγάλος παρουσιαστής που βγει στον αέρα ήταν έτσι. Έλα, καλά. Έλα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Αν εγώ, πραγματικά είναι απογοητευμένο, κάνω πλάκα προ Θεού. Και αν νιώσω ότι. Δεν είναι, πρέπει να γίνει. Δεν έχω κανένα θέμα, θα τα βάφω. Απλά ρωτάω. Να βάψω και τα φρύδια μου. Αν έχουν ασπρίσει. Αυτή την ερώτηση να κάνω εγώ. Μ' άρεσε η ερώτησή σου. Ευχαριστώ, Έλα. Έχεις δίκιο. Δεν είναι τα φρύδια με τα μαλλιά, όπως και τα γένια των ανδρών. Το έχω προσέξει σε πολλούς άντρες που μπορεί το μαλλί τους ακόμα να μην έχει πρόβλημα, αλλά στα γένια βλέπεις ότι αρχίζει και σκάνε λίγο άσπρες τριχούλες. Τα φρύδια δεν παίζουν μόνα τους, νομίζω. Δεν το συζητώ. Στα γένια βάζουν μάσκαρα. Να σου πω κάτι, μόνο στην τηλεόραση. Γίνεται αυτό. Όχι. Να σου πω. Επιβεβαιώνω το ρεπορτάζ του συναδέλφου. Βάζουν μάσκαρα. Θα το πω και εγώ. Και βάζουν μάσκαρα και βάζουν και αυτά τα σωτήρια σπρέι. Ναι, μην είσαι καταγγελτική. Μάσκαρα βάζουν. Για καλό το λέω. Να βάλουνε, Δημήτρη. Και τα σπρέι αυτά που είναι για που μας έχουν σώσει και εμάς όταν βγαίνει η ρίζα, που πατάς λίγο. Όμως η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, ήταν ταμπού τώρα. Εγώ είχα κάποτε, κάτι θείους που βάζαν τα μαλλιά τους, που άμα τους έκανες εδώ έτσι και έκανες έτσι, έβγαινε στην πετσέτα και έλεγες «Ωραίος είσαι, θείουλη μου, σήμερα». Και έλεγε «Ωραίος, έκοιτα το μαλάκι μου, δόξα σε ο Θεός, ναι, ακόμα το... κρατάει καλά». Και ήτανε κομμωδινή, ναι, ήταν κομμωδινή. Ναι, ήταν από το λουλάκι όμως. Ναι, ή λουλάκι ή κομμωδινή. Είναι δύο οι αποχρώσεις. Ήταν άλλες οι εποχές. Εκείνο δεν ήταν ωραίο. Σήμερα που υπάρχουν τα ειδικά σπρέι, που υπάρχει, άμα θες να το κάνεις ένα κομμωτήριο να σε προσέξουν, για να μην το κάνεις ατσούμπαλο. Το πιπέρι, γιατί δεν το λέει το πιπέρι. Ποιο πιπέρι. Δεν σου είπα ότι βάζουμε πιπέρι. Για την πυκνότητα είναι αυτό. Πιπέρι κανονικό. Όχι. Καγέν. Μήλο. Εντάξει, και εκεί δεν καίει. Αλλά τι μαλαίο. Εκεί ανανεώνει. Εκεί λέει. Είναι ένα πιπέρι, σαν πιπέρι εννοώ, το οποίο το μπογιά είναι. Το τάλκ, ένα ειδικό τάλκ με χρώμα. Ας πούμε, το έχει πει ο Γιώργος Παπαδάκης ότι το έχει γίνει αυτό. Το έχει πει δημόσια δηλαδή, ότι το χρησιμοποίησε και είχε υδρώσει και τρέχανε εδώ από ναι, το παλιότερα. Πάλι, το έχει πει στον άλλο. Ο Γιώργος είναι εδώ και χρόνια γκρίζο άσπρο. Έβαλε πολύ. Γι' αυτό, πολύ. Γι' αυτό και αποσύρθηκε. Ναι. Του λέγαμε πιο πολύ. Δεν άντεξε. Δεν έπιασε η βαφή. Έβαλε ένα εστιατόριο είχε βάλει εκείνη την ημέρα. Έχει βγει μια φίλη μου ραντεβού με ένα αγόρι. Και πάει πολύ καλά το ραντεβού. Σε κάποια φάση εντωμεταξύ γελάνε και κάνουν αυτό. Κάνει αυτό αυτό. Περνάει το βράδυ, πάει πάρα πολύ καλά. Γυρνάει σπίτι σε εκείνη και βλέπει εδώ μια βούλα τόση. Η οποία είναι καφετομαύρη. Γιατί ήταν εδώ πέρα σπρέι. Γιατί τι έκανε γλύκες με σπρέι μαζί. Αυτό είναι το θέμα. Ξαναβγήκανε. Είναι τα παλιά τα σπρέι. Ξαναλέω, αυτά τώρα είναι πολύ πετυχημένα. Εξελιγμένα, ναι. Μα πώς τώρα, τα λέμε και αυτά. Τα βάζω εγώ. Και δεν θέλω να πτωούνται. Τα αγόρια δικαιούνται ούτε και τα κορίτσια. Μπορούμε εμείς, μπορείτε κι εσείς. Έτσι, μπράβο. Για σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί πέρασε η ώρα και όταν θα γυρίσουμε. Τι θέλω. Ρε παιδιά, είδατε Αντώνη Ρέμο με Κέτι Γαρμπή. Ας το πω, το περιμένουμε αυτό το σχήμα. Με γύρισαν πίσω πάρα πολλά χρόνια. Όταν είχα πάει στο Διογέννη, συγγνώμη να γυρίσω και λίγο από εδώ. Είναι αυτό το με το δύο καναπέ. Όταν λοιπόν πριν καμιά 25 χρόνια, τότε που ο Αντώνης είχε βγάλει το πρώτο του κομμάτι, αυτό που μου αρέσει πολύ, το πρώτο του ζεμπέκικο, την πρώτη για μπράβο, σένα, πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Για μένα, η ναι, Κέτι όμως είχε ήδη το, δεν ξέρω, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο δίσκο επιτυχιών τότε, Επιφύβου, Ιεροσιλίες, η Μικέτι που αγαπούσες, σε ένα μαγαζί που είχε άλλα 3-4 παιδιά μέσα. Λέω παιδιά, γιατί ας πούμε ο Τριαντάφυλλος ήταν στο ξεκίνημα, όπως και άλλοι. Δεν τους θυμάμαι όλους τώρα, είναι πολλά τα χρόνια. Και ήταν και ο Γιάννης Βαρδής τότε. Μπράβο, Γιάννης Βαρδής. Απλά τους θυμάμαι να λένε τον ντουέτο που τους είχε γράψει τότε ο Φίβος. Και μ' άρεσε και αναρωτήθηκα γιατί την είχα δει μια μέρα που κάναμε μαζί νύχια με την Κέτι. Είναι και μέρη που συναντάς και ανθρώπους να κάνουμε. Και της λέω, ρε, τι καλό αυτό που κάνετε να τραγουδήσετε μαζί. Γιατί τα αφήσατε τόσα χρόνια. Τι είναι κρίμα. Ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και από την Κιβωτό που την ξαναβγάλαν και την τραγουδάνε μαζί. Το περιμέναμε πώς και πώς. Μόλις ανοίξουν τα μαγαζιά να του λένε λαό και να τι έρχονται. Και το σπότ είναι ωραίο και
η φωτογράφηση είναι πολύ, είναι πολύ ωραία. Πού θα είναι, ρε παιδιά? Στο Νόξ. Στο Νόξ. Στο Νόξ, στο Νόξ. Στο Νόξ. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, ένα βιντεάκι θα το... Λοιπόν, και όπως σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις... Και όπως σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις, θέλω να περάσουμε να δούμε λίγο τον Αντώνη Ρέμο με την Κέτι Γαρμπή, που ξεκινάνε μαζί σε πολύ λίγες μέρες στο... Στο Νόξ. Νόξ. Ιερά Οδός 18-20. Νύχτα στα λατινικά. Νόξ Νόκτης. Εδώ είναι Νόκτης, Νόξ Νόκτης. Είδες, οι από εδώ κουνάνε κεφάλι, το ξέρανε. Ήταν στο μάθημα. Πάμε νύχτα εμείς, τι γίνεται. Ναι, ό,τι κι αν γίνει στον κόσμο αυτό, θα μ' αγκαλιάσεις και θα σου δω. Κι αν έχουν πόλεμοι και σεισμοί, θα με γλιτώσεις με ένα φιλί. Κι αν έρθει πάλι κατακλυσμός, θα σε για μένα η κυβωτός. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος γιατί... για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι επιτέλους γυρνάμε σε μια κανονικότητα. Και ο δεύτερος και ίσως πιο σημαντικός λόγος είναι αυτός που έχω εδώ αυτή τη στιγμή δίπλα μου και δεν είναι άλλος από την Κέτι Γαρμπή που μετά από 25 χρόνια βρεθήκαμε ξανά, βρισκόμαστε ξανά στη σκηνή. Να μιλήσω για τα συναισθήματά μου, τα οποία είναι πολλά. Είναι χαρά, είναι συγκίνηση, είναι αγάπη, εκτίμηση, θαυμασμός για τον Αντώνη, ο οποίος είναι ό,τι καλύτερο έχει η δουλειά μας. Είναι το καλύτερο παιδί, ξέρει να σέβεται τον συνάδελφό του, να τον εκτιμά και ίσως να τον βάζει και σε μια θέση καλύτερη και από τη δική του, έτσι με μεγαλοσύνη και με γενναιοδορία. Θα μελαγχολήσω, ύστερα εγώ, ύστερα εγώ, πώς θα συνεχίσω, τη ζωή θα ζω. Θα ήθελα λίγο να θυμηθείτε 25 χρόνια πριν την κοινή σας συνύπαρξη και το ντουέτο Διαχειρός Φίβου. Σωστά, σωστά. Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο, την επιτυχία? Εντάξει, εμένα μου έρχεται πάντα εικόνα που κάναμε τότε τα προγράμματα και ερχόταν το πρωινό της Ελένης τότε της Μενεγάκη. Έτσι, δεν έχει σημασία που τα ακούτε όλοι, αλλά η Ελένη τότε ήταν το πιο έτσι, μεγάλο πρωινό. Και τότε μιλάμε για σχήμα χαμός. Ποιοι είμαστε, θυμάσαι? Η Κέτη, εγώ. Εσύ, ο Αντώνης ο Βαρδής. Ο Αντώνης ο Βαρδής. Διονύσης Χινάς. Διονύσης Χινάς. Γιαννάκης Βαρδής. Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλος. Εδώ τι να πούμε, αυτό. Μιλάμε για survivor κανονικό. Εμείς από τότε ήμασταν survivor. Τότε λοιπόν εγώ νέος, αλλά στη Θεσσαλονίκη ήμουνα από τα πιο βασικά έτσι, ονόματα της Θεσσαλονίκης, αλλά Θεσσαλονίκης, τοπικός. Και μου λέει, Κέτη, λέει, έρα ρε μάρα, βγες έξω, βγες το σουξέ. Ποιο λέω, το τι ήμουνα για σένα, βγες το σουξέ. Και γελάγαμε, λέγαμε πλάκα. Τι ήμουνα για σένα. Ήσουν ο μοναδικός που μπορούσε να στηρίξει το πρόγραμμα αφού τελείωνα εγώ, να το κρατήσει μέχρι το πρωί και να το κρατήσει με δύναμη και με επιτυχία. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι, καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα, να δεις που όλοι θα πούνε. Αγαπώ και χαίρομαι και είδα προχθές κιόλας το Δημήτρη σου εδώ πέρα, το Δημητράκη σου, ένα παιδί που ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον μοιάζει, ακόμα έχω μπερδεμένος. Μια τρώω φλασιά είναι Κέτι, μετά τρώω φλασιά είναι Διονύσης. Άρα βλέπεις ότι τελικά κάτι έχεις κάνει σωστά στη ζωή σου, έτσι, βλέπεις ένα παιδί. Αυτό είναι το μόνο αυτό. Έργο της ζωής μας, δεν είναι κάτι άλλο, ούτε ναι. Η δουλειά, ούτε ναι. Η επιτυχία, τίποτα, είναι το παιδί. Κυρία Ρέμο, η Ελένη σε ποιον μοιάζει? Εγώ θα μιλήσω. Είναι ο Ρέμος με μαλλιά. Γιατί δεν έχει μαλλιά ο Ρέμος? Ο Ρέμος με μαλλιά μέχρι εδώ όμως. Μακριά, καστανά. Καλά, είναι λίγο περουκίνη, καλοκουρημένα. Ο Ρέμος. Λοιπόν, αυτό, να το πω κιόλας έτσι λίγο χαριτολογώντας, είναι και η ατυχία μου. Δηλαδή να έχει η μαμά την Ιβόνη και να μοιάζει σε μένα. Δηλαδή, εντάξει. Έχει έτσι, πάρει, έχει θα πάρει ήθελα το, να μια... το, όχι, το μοιάζει, σώμα της, έχει πάρει μοιάζει. Τη φινέτσα της. Μοιάζει. Βέβαια, μοιάζει. Τα μάτια όμως, το χρώμα των ματιών μας, δηλαδή η Μαρτωνιάλη έχει μπλε, πράσινα, έχει όλα τα χρώματα στα μάτια της και πήρε τα δικά μου που είναι για γέλια. Αλλά παρόλα αυτά είναι τσακίρικα τα μάτια της. Όντως μου μοιάζει εμένα πιο πολύ, αλλά αυτό παιδιά μεταξύ μας με το πείτε και εισιτήριο. Ιβόνη, εντάξει, εσένα μοιάζει, αλλά είναι ρεμίτσα, αυτό είναι σίγουρο. Φίλοι εμείς
δεν έχουμε καμία. Κατά τη γνώμη όλο το μαρτύρο του χωρισμού μας και την υγωρία. Απλή ασυμφωνία χαρακτήρων. Απλή ασυμφωνία χαρακτήρων. Όχι μόνο εμείς θα περάσουμε ωραία μαζί τους, αλλά και αυτοί θα περνούν πολύ καλά μαζί. Αυτά που ακούσατε να λέει η Κέτη, επειδή εμένα μου τα έλεγε, δηλαδή τα συζητάγαμε και της έλεγα πού θα είσαι, εγώ φαντάσου, ιδέα δεν είχα, πού θα είσαι, της λέω το χειμώνα μου, και μου έλεγε ότι θα είναι με τον Αντώνη, πόσο χαρούμενη είναι, μου έλεγε για εκείνον πραγματικά τα καλύτερα. Της έλεγα, μα γιατί τα αφήσατε τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, ενώ μπορείτε να είστε μαζί και έχετε πολύ ωραία χημεία. Μετά άνοιξαμε μια κουβέντα για το παιδί της που της έλεγα, Κέτη μου, σου ζητώ συγγνώμη για αυτό που σου έλεγα τόσα χρόνια. Επίμονα ότι το παιδί μοιάζει στο Διονύση. Έχει τον αέρα του Διονύση, σου μοιάζει τόσο πολύ, της λέω σήμερα που τον βλέπω, που έχει μεγαλώσει. Και επιβεβαιώνω, δεν έχω δει από κοντά το παιδί του Αντώνη και της Ιβώνης, αλλά η Ιβώνη αρκετές φορές και πάντα την πετυχαίνω κάπου ή βρισκόμαστε σε ένα μέρος, της λέω, δείξε μου να δω την Ελληνίτσα σας. Και πραγματικά, από μωρό που το είχα δει φωτογραφία, μέχρι την τελευταία φορά που της είπα, δεν θυμάμαι που την είδα και της λέω, για δείξε μου την Ελληνίτσα σου. Πραγματικά μοιάζει πολύ. Ναι, μοιάζει, ναι. Δεν ισχύει για τα παιδιά ότι μέχρι μια ηλικία μπορούν να φέρνουν περισσότερο στον έναν και μετά αλλάζουν τελείως πάνω προς τον άλλον. Δηλαδή, ότι γίνεται αυτή η αλλαγή. Ναι, ρε παιδί μου, σας λέω ότι το παιδί της και της το βλέπα και της έλεγα, γέλαγα. Δηλαδή, τσακωνόμασταν στην εκπομπή. Ερχόταν μια φορά κάθε ένα χρόνο, δύο. Και τσακωνόμασταν γι' αυτό. Και μου έλεγε, παιδί μου, πας καλά, θα μου πεις εμένα που μοιάζει το παιδί μου. Της λέω, παιδί μου, βλέπεις με τα ίδια μάτια, γιατί και εγώ τον Άγγελο όταν τον γέννησα. Μου λέγαν όλοι Λάτσιος και εγώ έλεγα, καλά, πάτε με τα καλά σας, δεν βλέπετε ότι το παιδί μου είναι παιδί με εγώ. Ναι, μου τα έλεγα. Ναι, αλλά τελικά σε σένα μοιάζει. Τώρα που μεγαλώνοντας, βλέπεις. Όταν τον βλέπεις, πάλι τον πατέρα του βλέπεις. Αλλά αν θέλεις να είσαι δίκαιος άνθρωπος. Θα πεις ότι εντάξει, ρε παιδί μου, όμως βλέπω τα χείλια της Ελένης. Ίδια. Βλέπω το σουλούμι του Γιάννη. Αν τολμάς, είναι και αυτό, έχεις δίκιο. Να λέμε και αλήθειες. Αλλά εγώ βλέπω με τα μάτια του παιδιού μου ότι είναι πιο μεγάλα. Είναι πιο. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά όταν τον βλέπω κι εγώ, τον πατέρα του βλέπω. Αλλά λέω όμως, εντάξει. Όλα κάτι έχουν. Εντάξει, έχουν εγώ εδώ βλέπω εσένα, αλλά και για το παιδί του Αντώνη Ρέμου, είναι, όταν μεταφέρεται σε άλλο φύλλο τα χαρακτηριστικά, βγαίνει τελείως άλλο σχήμα, καινούριο μοντέλο. Και η Ελένη είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Όταν λέμε μοιάζει στον Αντώνη, δεν σημαίνει να τη βλέπεις τον Αντώνη. Ναι, φαντάζεσαι τον Αντώνη όπως τον βλέπεις τώρα. Κάτι ελληνικέ ταινίε ήταν ο Βέγκος παππούς του Βέγκο, ο Βέγκος ο πατέρας του Βέγκο, ο Βέγκο μουστάκι. Επειδή είναι ωραίο ξανθόκαστανό ξανθό κοριτσάκι, πολύ όμορφο. Ο ίδιο για την ατυχία του να έχει μάνα την Καλονή Ιβώνη Μπόσνια, η οποία είναι Καλονή, αλλά και το παιδί είναι Καλονή χωρίς να μοιάζει η μαμά. Δίκιο όμως. Αυτό ήθελε να πει. Αυτό είπε. Πλάκα μου, ωραία. Αυτοξευτιλίστηκε ο Ρεμάρα. Περουκίνη λέει. Τα μάτια είναι για γέλια. Τι λέει ο άνθρωπος. Μια χαρά παιδί. Ο Αντώνης είναι πολύ. Έχει πλάκα. Πολύ χαλαρός και έχει πλάκα. Έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή όταν είσαι κοντά του, περνά ωραία, είναι ευχάριστο. Βεβαίως κάνει πλάκα πρώτα στον εαυτό του και μετά σε όλου του άλλου. Θεωρώ ότι το λέει και από την πολύ μεγάλη αγάπη προ την Ιβώνη. Την έχει στα μάτια του τόσο ψηλά. Τη θεωρεί που είναι βεβαίως τόσο κουκλά. Λέει μέσα στα μάτια τη βλέπουμε όλα τα χρώματα. Την έχει, οπότε την είναι έχει πάνε. Τόσο θεο. Ναι. Και σου λέει ναι. Κρίμα. Γι' αυτό μου είπε και η Καρδί. Ρε ρε μάρα. Ρε ρε μάρα. Και εγώ λίγο εκεί έσυξα. Λοιπόν, οι δύο δίδυμοι, γιατί είναι και το ίδιο ζώδιο, μια χαρά θα περάσουν μαζί και εμείς ακόμα καλύτερα μαζί του. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, γιατί ξεχαστήκαμε εδώ. Πώς ξεχαστήκαμε έτσι. Πού να πάω τώρα. Τώρα θα πάω στην Ηρώμου Κίου. Λοιπόν, ήξερες εσύ ότι αλλού μένει η Ρώμου Κίου και αλλού μένει ο σύζυγός της? Ήξερα ότι μένουν στη Λάρισα και ότι κατά καιρούς. Όχι, Λαμία. Ή Λαμία ή Λάρισα. Στη Λάρισα μένει εκείνος. Και ότι έχουν ένα σπίτι στο Κολωνάκι. Αυτό το θυμάμαι χρόνια από τότε που αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν μαζί. Πριν 20 χρόνια, 25, δεν θυμάμαι. Και ήξερα ότι μπορεί να κατέβαινε εκεί, να μείνει ένα αλφα διάστημα εδώ, μετά να ξαναγύρναγε πίσω. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν μένουν στην ίδια πόλη σε διαφορετικό. Εκείνη η μεγάλη της λατρεία και αγάπη είναι ο Βόλος. Εκεί πάει, εκεί ήρεμη ψυχή της, εκεί περνάει το χρόνο της. Ο άντρας της είναι στη Λάρισα και εργάζεται εκεί. Οπότε βρίσκονται τα Σαββατοκύριακα. Πώς λειτουργεί αυτό για ένα ζευγάρι? Λέει η ίδια, υπάρχουν και πειρασμοί όταν είσαι μακριά. Υπάρχει και μοναξιά που κάποια στιγμή λες, αχ, να τον είχα εδώ πέρα. Μιλάει γι' αυτό, μιλάει για την απόφαση της να μην κάνει δεύτερο παιδί που τη μετανιώνει λίγο, γιατί είχε μια αποβολή, οπότε μετά κάπως τρόμαξε και δεν ήθελε να δοκιμάσει. Και βέβαια για τα επαγγελματικά της σχέδια, γιατί κάπου θα τη δούμε. Α, ωραία. Το
Το μυστικό έτσι της καλής ζωής είναι το να χαμογελάς. Ναι, πάρα πολύ. Είναι νομίζω το πρώτο συστατικό έτσι, μιας ευζωίας μέσα σε αυτό την κριζίλα που ζούμε. Η Νακία Φελαρέσκια σε μένα έχει όρια. Δεν κάνω ακρότητες, ας πούμε. Έχω όρεξη να φάω τα πάντα, αλλά το ράβω και γυμνάζομαι, γιατί πια δεν μεταβολίζεις. Από μια ηλικία και μετά είναι δύσκολο να μεταβολίσεις. Όπως στα 20 μου που έτρωγα 5 τούρτες και με μισούσαν όλοι γιατί δεν έπαιρνα γραμμάριο. Είσαι συμφιλειωμένη με την ηλικία σου. Ναι, φυσικά είμαι και συμφιλειωμένη, γιατί νομίζω πως ένας ηθοποιός πρέπει πρώτα απ' όλα να συμφιλειώνεται με την ηλικία του, για να μπορεί και να παίζει και καλά τους ρόλους που του δίνουν. Το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να ανατρέξει στο Google και να δει την ηλικία σου, σε ενοχλεί? Όχι βέβαια, γιατί παιδιά, αλίμονο να κρύβουμε. Γίνεσαι ρεζίλη. Η Ρώμη μοιράζεις τη ζωή σου μεταξύ Αθήνας και Βόλου. Ναι, ο Βόλος είναι ο ερωτάς μου. Ο Βόλος προέκυψε από πολλές εκδρομές καθημερινές που κάνω από το 90 και μετά έτσι τέθηκε θέμα μιας εξοχής κατοικίας προς τα εκεί, για να είναι και κοντά στη Λάρισα, να είναι κοντά στη δουλειά του Σάκη, να μπορούμε να βρισκόμαστε, γιατί εκεί είναι ο κοινός μας τόπος. Πόσα χρόνια συμπληρώνεις φέτος παντρεμένη με τον Σάκη? 21. Εύκολα, δύσκολα? Και εύκολα και δύσκολα. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Περάσαμε κι εμείς κλειδονισμούς, όπως όλα τα ζευγάρια. Η απόσταση είναι ένας παράγων που ξέρεις, δεν είναι όλα ρόδινα. Η απόσταση έχει πειρασμούς, έχει στιγμές που θέλεις τον άλλον να ακριβώς δίπλα σου και δεν είναι. Γιατί τον βλέπεις κάθε Σαββατοκύριακο? Ναι, σχεδόν. Παντρευτήκατε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, έτσι? Δηλαδή γνωριστήκατε. Σε ένα μήνα γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε. Και μου λέγανε όλοι, και εμένα και του άντρα μου, ότι αχ, θα χωρίσετε. Τι επιπόλαιη κίνηση είναι αυτή? Και ήμασταν σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, εγώ ήμουν 37 και ο Σάκης ήταν λίγο μεγαλύτερος. Δεν ήμασταν και στην πρώτη νιώτη, ας πούμε, στα 20. Και να που άντεξε. Ήταν έρωτας με την πρώτη χειραψία. Έχεις κάποιο παράπονο το ότι μπορεί να μην ήρθε ένα άλλο παιδί στη ζωή σου? Όχι παράπονο, εγώ φταίω. Επέλεξα κι εγώ μετά από μια αποβολή να μην ξαναπροσπαθήσω, γιατί τρόμαξα. Όταν όμως το αφήσεις και όπως ξέρουμε όλη η μητρότητα έχει ηλικία, έχει ημερομηνία λήξης, μετά όταν το θες δεν μπορείς να το έχεις. Έφερε σε δεύτερη μοίρα την καριέρα σου για να αφοσιωθείς στον άντρα σου και στο παιδί σου? Ναι, γιατί βάζω προτεραιότητες στη ζωή μου και για μένα είναι προτεραιότητά μου η οικογένειά μου, άρα δεν άφησα πίσω κάτι. Παράλληλα δούλευα, απλά θεωρώ ότι δεν είναι τα πάντα αυτό, το να είμαστε στα πάρτι, το να είμαστε σε μια διαρκή παρουσία στην τηλεόραση. Αν κάποιος δεν το κάνει για λόγους βιοπορισμού και το κάνει μόνο για λόγους εγωιστικούς, εγωκεντρισμού, αυτό για μένα είναι φούσκα. Η απώλεια του Μιχάλη Ασλάνη σε στιγμάτισε? Μου κόστησε πάρα πολύ ο θάνατός του. Δηλαδή, δεν μπορώ ακόμη να το ξεπεράσω. Έχω παράπονο που δεν απευθύνθηκε. Πρέπει να το καταλάβεις. Δηλαδή, αν ήξερες κάποιον πάρα πολύ καλά, εγώ που τον ήξερα καλά, καταλάβαινα. Όμως, ήταν κλειστός άνθρωπος. Πρόπερση που έπαιζε το Κόκκινο Ποτάμι, έβλεπα τη σειρά και έλεγα, πω, να, σε κάτι τέτοιο θα ήθελα πολύ να είμαι. Και φέτος, με άκουσε ο Μανούσος, Μανουσάκης, και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτή τη σειρά. Θεατρικά συνεργάζομαι πάλι με τον Νικορέστη Χανιωτάκη. Είναι το έργο Φέδρας Άτοπος, που βασίζεται στο μύθο της Φέδρας. Θα παίξουμε στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Μίκης Θοδωράκης και στο Θέατρο Αυλαία και μετά στην Αθήνα, στο Θέατρο Άνεσης. Μάλιστα. Δεν κουράζεσαι ποτέ? Ποτέ. Πολύ όμορφη γυναίκα. Πολύ, πολύ ωραίο κορίτσι, πολύ εξωστρεφής, χαρούμενη. Δηλαδή, εγώ έχω πολλές μνήμες στο μυαλό μου με την Ηρώ, την περίοδο φυσικά που εμφανιζόταν και στη τηλεόραση και στο θέατρο. Βέβαια, και μετά. Μιλάμε για πανέμορφο κορίτσι, αλλά κυρίως, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, ένα κορίτσι γλυκό, όμορφη, αλλά όχι όμορφη. Πώς να το πω, στερεοτυπικά. Ανοιχτή και γλυκιά. Ευχάριστη, αγαπητή. Είναι το θέμα του χαρακτήρα της να τα φέρνει όλα προς τα μπρος και κοίταξε τι. Καλό τη έφερε, είπε, θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω σε ένα σύριαλ συγκεκριμένο. Την άκουσαν,
και την δικαίωσε αυτό το χαρακτηριστικό της, γιατί το λέω, γιατί πάρα πολλοί ηθοποιοί στριμώχνονται και αισθάνονται μοναξιά και λίγο παραπεταμένοι. Ότι δεν τους θυμούνται, δεν σηκώνουν το τηλέφωνο, να τους πάρει κανείς κλπ. Το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και αυτός ο τρόπος δεν είναι κακός. Ναι, δεν είναι, αλλά εδώ η συγκεκριμένη είχε αποφασίσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα να είναι πίσω. Δηλαδή, ναι, άμα το αποφασίσεις, δεν λες ότι δεν ξαναμπαίνω στη τηλεόραση. Λοιπόν. Πού να το σκεφτεί ο παραγωγός, ο σκηνοθέτης, δηλαδή, κάπως πρέπει να το κοινοποιήσεις. Ναι, να το μοιραστείς, φυσικά. Ακριβώς γι' αυτό και δεν κατάλαβα όσο έβλεπα τη συνέντευξή της, που είπε: έβλεπα πέρσι τη σειρά και έλεγα: αχ, να ήμουν εκεί. Και με άκουσε. Και δεν κατάλαβα αν εννοούσε, ήταν σαν να με άκουσε. Και συμπτωματικά της έγινε μια πρόταση, ή αν άκουσαν την επιθυμία της. Κάπου στην ερώτηση. Ακούστηκε η επιθυμία της. Εγώ έτσι νομίζω ότι ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα λόγω θετικότητας. Αλλά δεν ήταν πολύ ωραίο και αυτό που είπε για το γάμο της, ότι για μένα πολλοί λέγανε ότι δεν θα πετύχει. Αλλά όμως πέτυχε, γιατί ήταν κάτι που ήταν πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχουν όντως οι γάμοι του ενός μήνα που δεν πετυχαίνουν, αλλά υπάρχουν και οι γάμοι των 5 χρόνια σχέση. Ακριβώς. Και που μετά παντρεύεσαι και δεν πετυχαίνει. Ναι, ναι. Και το ανάποδο. Έχεις δίκιο. Πολύ, πολύ. Όλα παίζουν τελικά. Άστο, μην το κάνουμε θέμα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησε. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Τώρα, πάμε στη Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, στο μαέστρο μας, που σήμερα Πέμπτη παίζει, τη συμπαθείς, ε? Πολύ, 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 και εξαιρετική ηθοποιός. Την είχαμε γνωρίσει, εγώ τουλάχιστον κινηματογραφικά, από το 15 Αύγουστο και μαζί, όταν θυμάσαι το 10, αυτή την υπέροχη δουλειά στον Αλφα. Φυσικά. Και τότε την είχα συναντήσει σε κάτι γυρίσματα μαζί με πάρα πολλούς γνωστούς ηθοποιούς και αμέσως ξεχώρισα, γιατί ήταν ένα κορίτσι που δεν κόλλαγε εύκολα και υποκριτικά και σαν εμφάνιση και σαν αέρας. Υπέροχη, με βραβείο στο Φεστιβάλ κρατικό για τη δουλειά της, και πιστή και κινηματογραφικά και γενναιόδορη και σεβαστικά, που λένε. Και πολύ ωραίο στήθος. Στο μαέστρο ποιο ρόλο κάνει? Η μητέρα της Κλέλιας. Η μητέρα της Κλέλιας Ανδριολάτου και σύζυγος του Φάνη Μουρατίδη, η οποία θα εμπλακεί και εκείνη, ξέρει για τις δύσκολες παράνομες δουλειές του άντρα της, τον καλύπτει, και θα δούμε τι ρόλο θα παίξει και εκείνη. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι μας λέει. Η υποκριτική πώς μπήκε ακριβώς στη ζωή σου? Προέκυψε από σπόντα. Φέρανε κάποια flyers στο γυμνάσιο που ήμουνα για ένα θεατρικό εργαστήρι. Και ήμουν ένα πάρα πολύ ντροπαλό παιδί. Βλέπω αυτό το flyer και λέω: μαμά, είδα αυτό, σκέφτομαι να πάω εκεί. Και ήταν πολύ ωραία. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ηθοποιός. Δεν είχα καμία φιλοδοξία, κανένα όνειρο σε σχέση με αυτό. Όμως, οι δασκάλες μου εκεί, μαζί με τη μαμά μου, η οποία είναι έξτρα φιλότεχνη, αλλά και η κολλητή μου φίλη, που το όνειρό της ήταν να γίνει ηθοποιός, η Μαρίνα, μου λέει: πάμε να δώσουμε μαζί εξετάσεις. Πήγαμε να δώσουμε μαζί εξετάσεις και πέρασα. Δεν ονειρεύτηκα ποτέ κάτι. Αν κάτι ονειρεύτηκα στη ζωή μου, δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά που κάνω, γιατί ήθελα να ασχοληθώ με τις νευροεπιστήμες και ξαφνικά, καλησπέρα σας, είμαι ηθοποιός, άρα. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις ελπίσει τίποτα? Ο φίλος γονείς, Σπύρο, να είμαστε δίπλα του. Πώς αλλιώς θα καταλάβει? Θα μπορούσε να φανταστείς τον εαυτό σου σε άλλη δουλειά? Ναι, πολύ άνετα. Καταρχάς, τα τελευταία χρόνια διδάσκω. Νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που μου έχουν συμβεί, η διδασκαλία. Και κυρίως η επικοινωνία με τα παιδιά, με τους φοιτητές στις δραματικές σχολές. Στην Ελλάδα σε ηλικία 7 ετών από την Ταρσκένδη, όπου γεννήθηκες. Στην πρώην Σοβιετική Ένωση, επειδή οι παππούδες μου ήταν πολιτικοί πρόσφυγες, ήμασταν Έλληνες. Όταν ήρθαμε εδώ, μας λέγανε ρωσάκια. Ελληνικά ξέραμε, δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη προσαρμογή, υπό την έννοια του ότι όσα χρόνια ζούσαμε εκεί, η κάθε πρόποση θα ήταν στην πατρίδα. Επομένως, με το που πολιτικά αλλάξαν οι συνθήκες και μπορούσαμε να επιστρέψουμε, επιστρέψαμε στην πατρίδα. Δεν υπήρχε κάτι. Το μόνο που θυμάμαι ότι μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν ήρθαμε στην Ελλάδα ήταν οι ρατζιές στους δρόμους και το φως. Επισκέπτεσαι το μέρος που γεννήθηκε συχνά? Δεν την επισκέπτομαι. Επισκέπτομαι συχνά την Ταρσκένδη. Μία φορά όμως, το 2011, πήραμε την απόφαση με τον αδερφό μου. Είχαμε πάρει και την απόφαση ότι θα πάμε και θα προσπαθήσουμε να τα βρούμε όλα από μνήμης. Και τα καταφέραμε. Ήταν πολύ συγκινητικό ταξίδι. Νομίζω αν κάτι μου έχει αλλάξει την ψυχοσύνθεσή μου στη ζωή μου, το μοναδικό, είναι τα παιδιά μου, τίποτα άλλο.
ήταν μια επιλογή ζωής αυτή. Προκύψανε και τα κράτησα. Δεν ήταν συνειδητή επιλογή. Δηλαδή δεν είπα ότι θέλω στα 25 να κάνω το πρώτο μου παιδί και στα 27,5 να κάνω το δεύτερο μου παιδί. Όχι. Είχα τελείως άλλα σχέδια εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι είμαι φίλη με τα παιδιά μου. Τα συζητάτε όλα. Αλλά κρατάω. Τώρα που μεγαλώσαν όχι τόσο πολύ, παρόλα αυτά το να θέτεις κάποια όρια είναι πολύ σημαντικό σε κάθε είδους σχέση, όσο μάλλον στη σχέση μητέρας και παιδιού. Χρειάζεται και το όριο. Το 2011 είχες και ένα σοβαρό ατύχημα. Είναι ένα από τα ορόσημα. Εγώ νιώθω ότι ξαναγεννήθηκα. Δηλαδή τη μέρα που έγινε το ατύχημα, εμένα είναι τα δεύτερα γενέθλιά μου. Τα κάνουμε πάρτι. Είναι τα δεύτερα γενέθλιά μου. Στην κυριολεξία. Ναι. Για πες, πώς ήταν η πρώτη μέρα? Ήταν ενδιαφέρουσα. Mm. Δεν ήρθε κανένα. Μόνο ηλικιωμένοι. Και βοηθός μου αυτοορίστηκε η κυρία Μαρία. Μαέστρο τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τον ενθουσιασμό υπάρχει μία σε όλα τα επίπεδα χαρά, ευγνωμοσύνη, γιατί η δουλειά με τον Χριστόφορο ήταν για μένα ένα δώρο. Ο ρόλος της Σοφίας, όπως νομίζω, όπως και όλοι οι ρόλοι που έχει γράψει ο Χριστόφορος σε αυτή τη σειρά, είναι ρόλοι μπερδεμένα κουβάρια. Έτσι είναι και η Σοφία. Είναι ένας άνθρωπος, είναι μια μητέρα, είναι κόρη, είναι σύζυγος και είναι εγκλωβισμένη μέσα σε αυτή τη σχέση και μέσα σε μια ζωή που είναι μέσα στην υποκρισία και σε προσωπικό και στο κοινωνικό της πεδίο. Και θέλω να πούμε δύο λόγια και για την ταινία. Για τον Τόντο που πήγε στις Κάνες, του Πάνου του Κούτρα. Και ανυπομονώ τώρα στις 10 Νοεμβρίου που θα βγει το Τόντο στους κινηματογράφους να το δω κι εγώ. Πολύ κανονικός άνθρωπος. Εμένα γι' αυτό με κέρδισε αυτή η συνέντευξη. Τα είπε τόσο απενεχοποιημένα. Σου λέει: ήρθαν τα παιδιά μου ξαφνικά στη ζωή μου. Δεν τα περίμενα, δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό. Όμως είπα ότι θα το κάνω και θα δούμε. Η υποκριτική δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ήρθε στη ζωή μου, το δοκίμασα. Μου άρεσε τόσο πολύ και βρήκα και πολύ αληθινό αυτό που είπε: ότι μετά το τροχαίο που είχε, το οποίο παραλίγο να τσικωσίσει τη ζωή της, ότι τα είδε όλα τόσο αλλιώς που κάνει δύο πάρτι γενεθλίων τον χρόνο. Μία την κανονική και μία αυτή τη στιγμή που θεωρεί ότι της έδωσε ο Θεός μια δεύτερη ευκαιρία, ρε παιδί μου. Ναι. Σπουδαίο αυτό. Λοιπόν. Να πούμε λίγο γιατί την προηγούμενη Πέμπτη, που ήταν ουσιαστικά και η προπαραμονή της 28ης, αυτό το τριημεράκι που όλοι ψάχναμε, για το λόγο φαντάζομαι, εγώ μόνη μου το λέω, μάλλον για αυτό το λόγο δεν είχε επεισόδιο την προηγούμενη Πέμπτη. Οπότε πάμε για τρίτο επεισόδιο κανονικά σήμερα. Το δεύτερο φαντάζομαι το θυμάστε, ήταν λίγο έντονο, είχε πολλές σκληρές σκηνές και βία. Σκηνές, βία. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πιο πολύ τον Ορέστη να έρχεται ακόμα πιο κοντά με την Κλέλια. Δηλαδή θα δούμε να αρχίζει να ξετυλίγεται ακόμα πιο έντονα αυτό το ειδήλιο. Εκείνος προσπαθεί να αντισταθεί, όμως η έλξη είναι πολύ μεγάλη και θα δούμε και την Χάρης, δηλαδή τη Χαρούλα Αλεξίου, να λέει κάποια στιγμή ότι πρόσεξε την εγγονή μου. Αν είναι και δεν μπορείς, γιατί δεν φεύγεις. Και μέσα από αυτή την ιστορία ζει και έναν δικό της παλιό έρωτα ουσιαστικά η Χάρης. Αυτό που βλέπουμε που αφήνει, πάει και αφήνει τις πίτες και τα φαγητά. 11 παρά 20 στο Μέγκα. Λεξίου. Γιατί την έχω δει και σε άλλες σκηνές στο πρώτο επεισόδιο που είναι πιο ανάλαφρες, πιο... Και λες εντάξει εδώ ίσως να νιώθει και πιο καλά. Άλυτα. Αλλά εδώ που είναι μια σκηνή και για μένα και πολύ ωραία αυτό έλεγα, τι ωραία σκηνοθετημένη, δηλαδή τα από πίσω πλάνα, ο τρόπος που μιλάγανε χωρίς να κοιτάζονται με λίγο λοξιές ματιές, σε κάτι πιο... Ερμηνευτικά πιο. Κοίτα να δεις και το άλλο. Παιδί μου, και είναι πολύ ωραία. Έχει αλλάξει κιόλας ο τηλεθεατής στην Ελλάδα. Δηλαδή, επειδή έχουν δει εδώ και χρόνια πάρα πολλές σειρές που απλώνονται αλλιώς στα επεισόδια, σε πλατφόρμες εννοώ. Mm. Αυτό λοιπόν. Τώρα, συγγνώμη για την έκφραση. Παλιά το αργό θα το λέγανε λίγο ερτικό. Κατάλαβες τι εννοώ. Ότι λίγο τραβάει, ότι λίγο αυτό, ότι λίγο βαραίνει κλπ. Δεν είναι κακό να έχει σιωπές, ούτε να υπάρχει μια ένταση, μια φόρτιση. Γιατί παλιά είχαν το άγχος τηλεόραση γρήγορα, να τα κάνουμε γρήγορα για να μην χάσουμε τον τηλεθεατή. Ανάλογα, τι γράφεις, πώς το λες και τι εννοείς. Να το απολαμβάνεις. Πάντα υπονοείς το επόμενο. Και επειδή βλέπω να υπάρχει μια ωραία εμπιστοσύνη και στο γύρισμα, εμένα με κέρδισε αυτό που είδα. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, και ειδικά αυτή η σκηνή που είδαμε τώρα, τους δυο τους μαζί, ήταν το κάτι άλλο. Σήμερα το βράδυ, μαέστρο. 11 παρά 20, τρίτο επεισόδιο. Avatar θα μου δείξεις.
Avatar. 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 The Way of Water. Καινούριο Avatar. Ολοκαινούριο. Είναι όμως το Avatar που ξέρουμε, γιατί έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Ναι, ναι. Αλλά η συνέχεια. Αυτό ρε παιδί, μετά από 10 χρόνια, ένα και έργο βάλε, που έχει κάνει τόσο 13. Μεγάλη επιτυχία, έχεις δίκιο, είναι 13, που γέμισε όλες τις αίθουσες του κινηματογράφου, που συζητιόταν για κανένα χρόνο μετά. Oh. Που τότε ήταν πρωτοπολιακό. Βγαίνουν. Μπράβο, γιατί τώρα δεν ξέρω αν είναι. Και τι θα δούμε. Θες να σου πω ότι το Avatar το παλιό, το γνωστό, το 9, ξαναβγήκε στις αίθουσες. Τώρα, εν ώψη του καινούριου, στην Ελλάδα που λες ότι τι γίνεται, βγαίνουν ταινία στην Ελλάδα, ποιος πάει, έκανε 30.000 εισιτήρια. Ορίστε. 30.000 εισιτήρια το παλιό Avatar, το οποίο παίχτηκε ξαναφτιαγμένο, ωραίο κλπ. Πρόσεξε, ακόμα και στην Ελλάδα, να τα λέμε λίγο κι αυτά, είχαν πουληθεί πολλά εισιτήρια, είχε κόψει πολλά εισιτήρια. Ένα εκατομμύριο εισιτήρια. Μπράβο. Θέλω να πω, αυτός που θέλει να πάει σινεμά το είδε. Ακόμα και αυτός που δεν πάει συχνά σινεμά, για εκείνη την εποχή μπήκαν και το είδαν. Ίσως αυτοί οι 30.000 ήταν από εκείνους που το είχαν ξαναδεί. Και κάποιοι, από ό,τι ρώτησα κιόλα στα πόλη σινεμά, και κάποιοι πιτσιρικάδες, εμένα το στοίχημα. Περιέργεια κιόλας, δημοσιογραφικά. Μας λίγα πλάνα. Είναι εάν αφορά μια καινούργια, καινουριότερη, πιτσιρικότερη γενιά. Διότι έχουν μεσολαβήσει όλοι οι περίρωες από το 9 μέχρι σήμερα, σωστά. Τα έχεις δει όλα σε αυτά. Τα πλάνα που βλέπω είναι από το πρώτο Avatar ή από το αυτό είναι το καινούριο, είναι το τρέλερ. Καλύτερα όμως να το δούμε και μετά να σας πούμε. Ωραία, γιατί βγαίνει Δεκέμβριο. Έχει δίκιο, για να μπούμε μέσα. Heartbeat. Just so close. So what does her heartbeat sound like? Mighty. You bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. The way of water connects all things. Before your birth and after your death. This is our home! Λοιπόν, τα πλάνα λοιπόν είναι χαζευτικά. Είναι. Δεν ξέρω αν είναι και η ταινία. Δηλαδή το τρέιλερ δεν τελείωσε. Αφήστε το έτσι να το απολαμβάνουμε για κάποιον που θέλει να το δει. Η ταινία όμως τι είναι. Η ταινία υπόσχεται, καταρχήν επιστρέφει στην Πανδώρα. Βλέπουμε όλο το σύμπαν που έκτισε η ταινία του 9. Υπενθυμίζω νούμερο 1 πρακτικά όλων των εποχών στον πλανήτη. Παραμένει παρά ό,τι έχει ακολουθήσει. Οι χαρακτήρες περίπου παραμένουν οι ίδιοι και παίζουν και οι ίδιοι ηθοποιοί. Όλο αυτό που βλέπετε, παρότι εμένα μου μοιάζει λίγο γραφιστικό, μοιάζει λίγο designato, παίζει Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoe Saldana, κάνουν τις υποβρύχες. Μοιάζει γιατί το βλέπεις ξανά μετά από 13 χρόνια, δηλαδή για τότε ήτανε τη βλέπω, ενώ για τώρα είναι εντάξει, πολύ καλά τα γραφικά τους. Κάτι έχει μεσολαβήσει και εμένα μου φαίνεται λίγο πιο computerized, πιο μέσα από... Ναι, πόσο να έχει βγει μέσα από computer, αλλά βέβαια ο James Cameron ανάμεσα στα άλλα τα οποία υπόσχεται είναι ότι δεν έχει έρθει ο θάνατος του 3D. Εγώ σας το λέω. Θα σας βυθίσει, θα σας πάρει μαζί του. Το λέω γιατί ως εμπειρία τότε ήταν και συνυφασμένη με το τρισδιάστατο και τα γυαλιά. Άρα λοιπόν όλο αυτό υπόσχεται ότι αυτή την εύθραυστη οικολογική ισορροπία απειλεί ένας πόλεμος. Τώρα η ναύη και λοιπά πώς θα γίνει θα το δούμε 15-16 Δεκεμβρίου, θα βγει σε όλο τον κόσμο και εδώ φαντάζομαι θα μας το δείξουν κάτω από δρακόντια μέτρα λίγες μέρες πριν. Μάλιστα.
Για πάμε λίγο και στο θρίλερ είναι αυτό ή μυστηρίου ταινία. Με ενδιαφέρουν αυτές τις ταινίες. Και τα δύο και πολλά μαζί και κομεντί και μαύρη σάτυρα και αντιφασιστικό δράμα. Καταρχήν να σας πω ποιοι παίζουν. Μιλάμε για την ταινία Άμστερνταμ, μπράβο. Του David O. Russell, αυτός που έχει κάνει τον οδηγό αισιοδοξίας, American Hustle και Joy. Λοιπόν, παίζουν Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Robert De Niro, Zoe Saldana, Taylor Swift. Dream Team. Για δύο λεπτά. Και Rami Malek για άλλα πέντε. Βασικά είναι ιστορία ενός γιατρού, ενός δικηγόρου και μιας νοσοκόμας. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο συναντιούνται στο πόλεμο η μία φροντίζει τους άλλους δύο. Περνάνε υπέροχα στο Άμστερνταμ που είναι σαν την ουτοπία. Γυρνάνε στη Νέα Υόρκη και συμβαίνει ένα ατύχημα και βρίσκονται σαν κατηγορούμενοι και προσπαθούν να το λύσουν. Και εμπλέκεται ένας βετεράνος του πολέμου, στρατηγός, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που είναι αληθινό πρόσωπο, Smedley Butler. Το βρήκε ο Ράσελ, το πρότεινε και τον είχαν πλησιάσει για να τον χρησιμοποιήσουν ως όργανο προπαγάνδας για το φασισμό, οι ναζιστές. Είναι μια πάρα πολύ μπλεγμένη ιστορία. Οι πολλοί κούκοι δεν φέρνουν πάντα την άνοιξη. Είχα πρόβλημα με την ταινία. Είχα πρόβλημα με την ταινία γιατί ενώ συμβαίνουν πολλά στο σενάριο και έχει αυτό που έχει ο Ράσελ, που τα προσπαθεί τα πράγματα, έτσι βγάζει ένα πάθος από τους χαρακτήρες, δεν έχει ανάσα, όλοι αυτοί συγκρούονται μεταξύ τους. Τι κρίμα ρε παιδάκι μου. Μα είναι δυνατόν ένας σκηνοθέτης να παίζει πάντα και το ρόλο του τροχονόμου με τόσο κόσμο. Το έχει ο Wes Anderson, το κάνει και ο David O. Russell. Μια χαρά ήταν με λιγότερους. Πάτε λίγο play. Pal, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. Got a dead white man in a box. Not even a casket. Doesn't even have a top on it. In a pine box of old wood. Who do you think's gonna get in trouble here? Do me a favor. Try to be optimistic. You don't get here without things starting a long time ago. Everywhere. So, two soldiers and a nurse found ourselves in Amsterdam. We formed a pact and we swore to protect each other no matter what. Tax the rich. We find ourselves in a situation where we're accused of killing someone, which is not true. Hugh and Woodman fled the scene. The killer pointed at us. We didn't do anything. Why would you possibly think that was us? Well, there's not too many people that fit the description of a doctor looking for his eye. Αλλά έχει σκηνές, αυτά τη Μάργκο Ρόμπι να χαζέψει. Ναι, όχι. Αυτό μου το είπε. Εκθαμβωτικά όμορφη. Λέω, αυτή είναι πάντα όμορφη. Όχι, παθαίνεις όμως την πλάκα σου, γιατί κάθε χρόνο γίνεται ακόμη πιο λες πώς, πού θα φτάσει. Όσο πιο όμορφη. Όσο πιο. Ιουλία μου, για πάμε να ακούσουμε και τα νέα του εξωτερικού σήμερα. Είμαστε, βλέπω, στη θέση μας, ε. Στη θέση μας όπως πάντα. Πολύ λίγες φορές δεν θα είμαστε στη θέση μας. Θα σας πάρω ένα ταξίδι στη δεκαετία του 80. Πόσοι τη ζήσαμε έντονα αυτή τη δεκαετία, θυμόμαστε σίγουρα τη σειρά Παντρεμένη με παιδιά. Πόσες φορές είχαμε ξεκαρδιστεί με αυτή τη σειρά και με τους πρωταγωνιστές της. Και μία από αυτές τις πρωταγωνίστριες ήταν, θυμάστε όλοι, η Κέλλη Μπάντι, που κατά κόσμο βέβαια Κριστίνα Applegate. Αυτή η ηθοποιός λοιπόν, η οποία έκανε τεράστια καριέρα μετά από αυτό, βραβεύτηκε και πάρα πολύ. Ήταν η κόρη του ζευγαριού, έτσι. Η άσωτη κόρη. Λίγο χαζή, ξανθιά και όλα αυτά. Αυτή λοιπόν η ηθοποιός δυστυχώς χτυπήθηκε και δοκιμάστηκε από τη ζωή πολύ έντονα. Καταρχάς, πέρα από τον καρκίνο του μαστού που αναγκάστηκε να κάνει μαστεκτομή, διαγνώστηκε δυστυχώς με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκα στο 2021 και μάλιστα κατά τη διάρκεια της σειράς που γύριζε στο Netflix, το Dead to Me. Αποκάλυψε λοιπόν σε μια σπάνια συνέντευξη της New York Times ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αποκαλύφθηκε η ασθένεια, αναγκάστηκαν να σταματήσουν για 5 μήνες και στη συνέχεια όταν το ολοκλήρωσε με πάρα πολλούς πόνους, δεν μπορούσε καν να σταθεί γιατί ομολόγησε πως περπατάει με μπαστούνια, κατάφερε και την ολοκλήρωσε. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να σας πω είναι ότι πέρα από το μήνυμα βέβαια που μεταφέρει ότι πρέπει να κάνουμε κουράγιο όποιες δοκιμασίες και αν περνάμε, είναι ότι δεν τόλμησε να πει ότι πραγματικά αυτό που περνάει την κάνει να εκνευρίζεται και να θυμώνει. Δεν είναι κακό
Είναι οκ okay να μην είσαι οκ, okay, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δεν είναι κακό να βιώνεις τα πράγματα και από την καλή και από την κακή του την πλευρά. Σίγουρα το μήνυμα είναι να προσπαθείς, αλλά από εκεί και πέρα όταν θυμώνεις πρέπει να το εκτονώνεις. Σίγουρα θα τη δούμε, μας είπε, τουλάχιστον είπε στο New York Times, ότι θα τη δούμε με μπαστούνι για πρώτη φορά και με 20 κιλά παραπάνω. Θα δείξει πιο πολλές φωτογραφίες και ίσως συνέντευξη να δημοσιοποιηθεί και με βίντεο. Συμβαίνει ότι θα τη δούμε όπως ακριβώς είναι τώρα και, και στο βίντεο αυτό. Όμως υπάρχουν, λένε, κι άλλοι πολλοί ηθοποιοί που έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Michael J. Fox, ο οποίος περνάει αυτή την ασθένεια, αυτή την εκφυλιστική. Κάπου τον είδα να μιλάει, κάπου είχε πάει σε μια παρουσίαση, κάπου πήγε. Ναι, που του έκανε έκπληξη. Ακατάβλητος, ναι. Μπράβο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και πραγματικά η σύζυγός του, η οποία είναι πάντα μαζί του, 30 χρόνια και τα 4 παιδιά του, και εκείνος έχει παλέψει πολύ με τους δαίμονές του και με την ασθένεια αυτή. Νομίζω όμως ότι έχετε ένα υπέροχο βίντεο, το οποίο έτσι πραγματοποιεί όλες τις ασθένειες αυτών των ανθρώπων και τη δύναμη που έχουν να αντιπαλεύουν, και με αυτό το μήνυμα θα σας χαιρετήσω. Σε ευχαριστούμε, Ιουλία μου. Αυτοί είναι μερικοί από τους διάσημους που τόλμησαν να αναφερθούν σε προβλήματα υγείας που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν, θέλοντας να δώσουν το παράδειγμα, αλλά κυρίως κουράγιο και δύναμη σε όσους αντίστοιχα υποφέρουν από σοβαρές νόσους. Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ 5'2", η Lady Gaga επιβεβαίωσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter πως πάσχει από ινομιαλγία, ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από διάχυτο μυοσκελετικό πόνο, μεγάλη ευαισθησία στα κόκαλα, αλλά και άλλα γενικά συμπτώματα όπως διαταραχή του ύπνου και του συναισθήματος. Εύχομαι να βοηθήσω στην ευαισθητοποίηση στο θέμα και να συνδέσω μεταξύ τους ανθρώπους που υποφέρουν. Κανείς να μην είναι μόνος σε αυτό, έγραψε η τραγουδίστρια. Η Kim Kardashian είχε αποκαλύψει στο παρελθόν τη μάχη της με την ψωρίαση και πως μέχρι να αποδεχθεί την νόσο έκρυβε τα σημάδια στο σώμα της. Ανεξάρτητα από το πως είναι το σώμα μου, μερικές φορές είμαι καλά και δεν το κρύβω και άλλες φορές δεν θέλω να τραβάω την προσοχή. Γι' αυτό και το καλύπτω με μακιγιάζ σώματος, ανέφερε δημόσια. Δεν μπορείς όμως να αφήσεις την ψωρίαση να σου καταστρέφει τη ζωή. Δεν πρέπει να την αφήνετε να σας κυριεύει, συμβουλεύει τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Αν και η ζωή της φαντάζει ιδανική, μοιρασμένη ανάμεσα σε σόου, διεθνείς πασαρέλες και πανάκριβα σύνολα, η Μπέλα Χατίτ είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της πως δεν αισθανόταν ευτυχισμένη με τίποτα από όλα αυτά. Τον προηγούμενο Ιανουάριο συγκεκριμένα, το 26χρονο διάσημο μοντέλο θα δήλωνε πως η ψυχική της υγεία δεν είναι καλή και πως η βασική αιτία γι' αυτό δεν είναι άλλη από το άγχος. Στο παρελθόν, η Μπέλα Χατίτ είχε αναφερθεί ξανά στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε. Συγκεκριμένα, είχε αποκαλύψει πως πολύ συχνά δυσκολεύεται να διαχειριστεί την αγοραφοβία της, αντιμετωπίζει προβλήματα κοινωνικής συναναστροφής και πολλές φορές παθαίνει κρίσεις πανικού λόγω του άγχους που την κυριεύει. Η Χάλι Μπέρι εξομολογήθηκε το 2020 ότι νιώθει πως είναι σε κίνδυνο λόγω του διαβήτη τύπου 2 με τον οποίο διαγνώστηκε όταν αρρώστησε βαριά στη διάρκεια γυρισμάτων της σειράς Living Dolls. Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει το άτομο με διαβήτη τύπου 2 σχετίζονται κυρίως με τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, υπεργλυκαιμία και ο ασθενής πρέπει να αλλάξει τη διατροφή του, να πάρει κάποια φάρμακα και να κάνει συχνούς ελέγχους. Νόμιζα ότι είχα καρκίνο στα κόκαλα, θα έλεγε σε συνέντευξή της η διάσημη ηθοποιός. Νόμιζα ότι ήταν πρώιμη οστεοπόρωση. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου συνέβαινε αυτό, ενώ ήμουν σε πραγματικά άψογη φυσική κατάσταση. Η ξανθιά all-time classic σεξοβόμβα Pamela Anderson αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι έπασχε από υπατήτητα γάμα που κόλλησε από τον πρώην άντρα της, Tommy Lee. Θα δήλωνε πρώτη φορά σε συνέντευξή της για το συγκεκριμένο θέμα το 2015. Πριν από 16 χρόνια η ανακοίνωση των γιατρών μου φάνταζε σαν θανατική ποινή. Νομίζω πως είχε μεγάλο αντίκτυπο στην αυτοπεποίθησή μου. Παρόλο που εξωτερικά έδειχνα πως είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση, υπήρχε πάντα ένα μαύρο σύννεφο που με ακολουθούσε, αλλά δεν το έλεγα τότε πουθενά. Ο Michael J. Fox έμαθε το 1990 ότι πάσχει από Parkinson και αυτό το κράτησε κρυφό για αρκετό καιρό. Κατρακύλησε στο ποτό και στην κατάθλιψη, για πολλά χρόνια δεν το αποδεχόταν, η καριέρα του σχεδόν καταστράφηκε και μόνο όταν έπιασε πια πάτο αποφάσισε να κάνει στροφή 180 μοιρών, κυρίως στον τρόπο που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την αρρώστια. Παραδέχτηκε το πρόβλημα του δημόσια και έκτοτε έκανε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να ενημερώσει τον κόσμο για τις ιδιαιτερότητες της σοβαρής αυτής νόσου.
Από η ποινική παράλυση, μια σπάνια πάθηση, έχει πει πως πάσχει η Kendall Jenner, η οποία δεν της επιτρέπει να κουνηθεί καθόλου εφόσον ξυπνήσει μέσα στη νύχτα. Το 26χρονο μοντέλο, αφού το αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας της σε συνέντευξή της, δηλώνει έκτοτε πως έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος από μέσα της. Ο Justin Bieber ανακοίνωσε τον Ιούνιο στους followers του στο Instagram μέσα από ένα βίντεο ότι πάσχει από το σύνδρομο Ramsay Hunt, που έχει ως αποτέλεσμα την παράλυση της μίας πλευράς του προσώπου του πάσχοντα. Μάλιστα, το βίντεο σόκαρε τους θαυμαστές του και εκείνος αναγκάστηκε να ακυρώσει όλη του την περιοδία. Δύο μήνες αργότερα επανήλθε με κάποιες εμφανίσεις, αλλά τον Σεπτέμβριο, μετά από μία εμφάνισή του στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ακύρωσε όσες θα ακολουθούσαν. Όταν κατέβηκα από τη σκηνή, με κυρίευσε η εξάντληση και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να βάλω την υγεία μου σε προτεραιότητα, έγραψε στο Instagram. Οπότε θα κάνω ένα διάλειμμα από τις περιοδίες προς το παρόν. Θα είμαι εντάξει, αλλά χρειάζομαι χρόνο για να ξεκουραστώ και να γίνω καλύτερα. Πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο θέμα, γιατί δεν είναι το θέμα ποιοι έχουν περιπέτειες υγείας, είναι ποιοι μιλάνε γι' αυτό και βοηθάνε να φύγει το στίγμα. Και πότε είναι κανείς έτοιμος όμως να μιλήσει όταν γι' αυτό, είναι ο καθένας. Γιατί πρέπει να αισθάνεσαι και να έχεις να παλέψεις και κάτι και μπορεί να μην είσαι έτοιμος να βγεις, να ανοιχτείς και σε αυτό. Ο καθένας παίρνει το χρόνο του και όταν είναι έτοιμος είναι καλό που μιλάνε. Αλλά όταν είναι έτοιμοι, όχι να τους αναγκάζουμε εμείς να μιλήσουμε. Προφανώς. Όχι, το λέω γιατί φυσικά. Το λέω. Θα φύγεις αγάπη ναι, μου. Φεύγω. Να πάθει καλά, να προσέχεις. Καλή πτήση να έχεις. Ευχαριστούμε. Να και φάετε κανένα θαλασσινό και για μας εκεί στην όμορφη βεβαίως, Θεσσαλονίκη. Φεστιβάλ θαλασσινών. Αχ. Εάν δεν τα είχα παραγγείλει εγώ αυτά τα υπέροχα τυροπιτάκια που μόνο που μου έγραψε τυροπιτάκια της γιαγιάς μου, ξερογλύφηκα, δηλαδή έπαθα πλάκα, αλλά από το πρωί τηγανίζει τυροπιτάκια και εδώ μέσα είναι κλειστός χώρος. Και δεν παίρνεις ανάσα, δηλαδή σου μυρίζει το τηγανιτό αυτό, το λάδι που τηγανίζεται. Γι' αυτό, για τόσο λάδι που έχω μυρίσει τόση ώρα, δώσε μου να φάω ένα, να πω ότι ναι. Διάλυξη. Γιατί, έχουν άλλη γεύση? Έχω. Με τυρί απλά και θυμάρι, ναι. Με μανιτάρι και φέτα, με ντομάτα και φέτα, με κιμά και έχω κάνει και ένα επιδόρπιο με μιλόπιτα. Αχ. Διάλεξε και πάρε. Εδώ βέβαια πρώτα. Έχεις βάλει μέσα σίγουρα και δυόσμο, οπότε ντομάτα, δυόσμος και βασιλικό. Και βασιλικό και φέτα είναι το όνειρό μου. Μετά θα πήγαινα στο θυμάρι, τελευταία θα πήγαινα στα μανιτάρια. Ενώ τα τρώω τα μανιτάρια, δεν τα τρώω τα μανιτάρια. Άμα καταλάβατε τίποτα, πείτε μου κι εμένα. Λοιπόν. Έλα μου. Παιδιά, το περίμενα πώς και πώς, ε. Η συνταγή αυτή είναι της γιαγιάκας μου. Αλλά κοίτα βασικά είναι της προ-γιαγιάκας μου. Γεύση. Βλέπετε, δεν ξέρω, το δείχνω σωστά. Από πάνω, με συγχωρείτε. Βλέπετε, φράτσα κρούτσα. Είναι πάρα πολύ εύκολο ζυμάρι. Και ο λόγος που έκανα τόσες πολλές επιλογές για γέμιση είναι επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο. Άρα είναι ένας τρόπος να κάνουμε τα παιδιά, την οικογένεια, τους φίλους να φάνε κάτι πάρα πολύ γρήγορα και επίσης να ανακυκλώσουμε και τα υλικά που έχουν μείνει στο ψυγείο και είναι να μείνουν και να πεταχτούν. Θες να μου πεις πρωτίστως, τι φύλλο χρησιμοποιείς, θα ανοίξεις εσύ? Ανοίγω φύλλο, το οποίο, ναι, τώρα μόλις το άνοιξα. Πολύ καλό. Είναι μόνο αλεύρι, νερό, ελαιόλαδο και αλάτι. Δεν θέλει μαγιά, άρα θέλει πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ, που μέχρι να κάνουμε το ζυμάρι, μπορούμε να κάνουμε εμείς τη γέμιση. Έλα να το ξεκινήσουμε όμως. Αμέ. Λοιπόν, αν οι άλλοι δεν θέλουν να τα ανοίξουν το ζυμάρι, πες μου τι είδος ζυμάρι αγοράζω για να το κάνω. Δεν είναι το ίδιο. Θα μπορούσε να πάρει μια ζύμη κουρού, υποθέτω. Αλλά θα δείξω ότι είναι τόσο εύκολο που μέχρι να κάνεις τη φέτα την τρίψη, είναι έτοιμο το ζυμάρι. Λοιπόν, βάζουμε στον κάδο του μίξερ. Μπορεί αυτό βέβαια να γίνει, άμα κόψετε τη συνταγή στη μέση, μπορείτε να το κάνετε. Εδώ είναι, βρε, η ντομάτα. Λέω κι εγώ τόση ώρα, τι τρώω. Ναι. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Δεν βλέπω να το δείξεις εσύ, γιατί εγώ αφού έχω έχεις και εδώ πέρα και ντομάτα και εδώ, έφαγες δύο τυροπιτάκια. Τόσο αγάπη μου, το άλλο που μου έδωσε ήταν με φέτα. Πολύ ωραίο, αλλά τώρα τρώω και με ντοματάκι. Λοιπόν. Γελάει. Θα τον κάνω κι αυτόν.
Έχουμε βάλει λοιπόν το αλεύρι μας. Άμα θέλετε να κάνετε λίγο ζυμαράκι, θα το βάλετε μέσα στο μιξεράκι που το έχουμε για τα λαχανικά και θέλει ένα λεπτό. Δεν θα προλάβεις. Έλα λοιπόν, έχουμε βάλει το νεράκι να γίνει χλιαρό. Μαζί, το ανακατεύουμε μαζί με ίση ποσότητα ελαιόλαδο και μπαίνει μέσα στο γάτζο, στο 3, γιατί δεν θέλουμε να πεταχτεί πάνω μας και το βάζω μέσα. Και τώρα το γυρίζω την πλάτη. Έφυγα από εδώ. Αυτό θα ετοιμαστεί το ζυμάρι, θα γίνει έτοιμο όταν κολλήσει όλο επάνω στο γάτζο. Και θα ακούσουμε εμείς το θόρυβο να κάνει πλάτσα πλάτσα πλούτσα δεξιά και αριστερά και να φεύγει από τα τυχώματα. Ο κάδος μας θα είναι πεντακάθαρος. Φανταστικό. Παίρνουμε λοιπόν τη φέτα μας, ανακατεύουμε μέσα το θυμαράκι, παίρνουμε ένα αυγό, δεν θέλω ούτε 3 λεπτά δεν θέλω. Κριτονά, ναι, εκεί και θα κοιτάω. Νούμερο 4 κάμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ένα αυγό το χτυπάμε με... τώρα που κοιτάω την κάμερα γιατί δεν με δείχνεις. Λοιπόν, ένα αυγό με ένα κουταλάκι της σούπας νεράκι. Βάζω το αυγό γύρω-γύρω. Βάζω τη γέμιση στη μέση. Και το κλείνω. Έχω λοιπόν εδώ ένα κουταλάκι με το οποίο γυρνάω τα κεφτεδάκια, άρα υπάρχει μέσα στο πιρούνι, πάνω στο πιρούνι λάδι. Άρα όταν εγώ πατάω εδώ στην άκρη το ζυμαράκι, δεν κολλάει το ζυμάρι πάνω στο πιρούνι. Ποια κεφτεδάκια, άκουσα είπα καλά. Είπα κεφτεδάκια. Δεν ξέρω τι λέω, έχω πιει μόνο ένα καφέ σήμερα. Λοιπόν. Ένα δεύτερο. Αυτό κοιτάξτε εδώ πέρα πώς έγινε. Ναι, τώρα λοιπόν που δεν έχει... Τώρα λοιπόν που δεν... Ποια κάμερα κοιτάω. Εδώ. Τώρα και εγώ τα χάνω που είμαι έμπειρη, αλλά τέλος πάντων. Τώρα λοιπόν που δεν βλέπω ομό αλεύρι εδώ, αυξάνω την ταχύτητα και συνεχίζω να μην ανησυχώ γι' αυτό. Θα το καταλάβω με το θόρυβο. Τι άλλο να δείξω. Α, εδώ για να κάνουμε και το... Πήγα στη φάρμα τις προάλλες που έχουμε και είδα κάτι μήλα που είχαν πέσει από τα δέντρα. Και πήρα τα καλά. Τα έκοψα και τα βάλα εδώ μέσα για σε. Για να κάνεις γλυκό, Ναι. Για πες. Αυτό εδώ πέρα είναι το γλυκό, άμα θες να δοκιμάσεις. Άμα το δοκιμάσεις, το δοκιμάσω εγώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι, έφαγα δύο. Και λοιπόν, έφαγα από αυτά που θέλω να φάω, τα αλμυρά. Το κόβουμε πάρα πολύ λεπτό. Το κόβω πάρα πολύ λεπτό. Βάζω νερό, βάζω καστανή ζάχαρη, βάζω και ένα κουταλάκι του τσαγιού ή του γλυκού κανέλα. Και τα αφήνω με το καπάκι να μαλακώσει πάρα πολύ. Τι άλλο να κάνω, έχουμε τελειώσει εδώ πέρα. Δεν θα βάλω και άλλες σαλτσές. Έχουμε πάσα 2 λεπτά ακόμα. Όχι, παιδάκι μου, τι λες. Λοιπόν, που λες, είναι ευκαιρία. Όχι, είναι όχι, δεν προλαβαίνω, είναι 49. Είναι με ευκαιρία, τίποτα. Είναι ευκαιρία να πω ότι είναι κάτι τόσο εύκολο και επειδή εγώ δυστυχώς τη γιαγιά μου την έχασα. Είναι μια πολύ σημαντική και όμορφη ανάμνηση που είχα όταν τη βοηθούσα, όταν πήγαινα στη Μεσολόγη και τα κάναμε μαζί. Έκανες εσύ. Έκανα. Γι' αυτό το θυμάμαι και τα έχω κάνει στην εκπομπή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, όσο έχουμε ακόμα τους παππούδες, γιαγιάδες, τους γονείς μας και είμαστε ακόμα στο σπίτι, να βοηθήσουμε την οικογένεια, να γυρίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, γιατί αυτές οι αναμνήσεις οι μικρές μένουν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Μπράβο, Γιώργο μου! Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως. Φάε όμως τα πολύ ωραία του μεζεδάκια, γιατί τα τυροπιτάκια του είναι καταπληκτικά. Σας δίνω το λόγο μου. Αυτά έχω να πω. Άσε να φάει, βρείτε κανένας άλλος από τα παιδιά. Θα κάνω κι άλλα. Έχω ακόμα 16 μερίδες από. Α, δηλαδή να πεθάνουμε εδώ μέσα από μία. Δεν θα αντέξουμε τόση τηγανίλα, δεν έχει κάπου να πάρουμε αέρα. Αυτό λέγαμε. Ήρθε ο άνθρωπος, κάθισε, ωραίος, με τα μαύρα του. Δηλαδή να φύγει και να λέει, του λένε πού ήσουν, σε μαγειριό. Τι γεύση να σου κρατήσω, πες μου μόνο. Τι τρώει, δεν τον βλέπεις πως είναι. Εντάξει, ένα είναι. Από τότε που τον γνωρίσαμε για πρώτη φορά, από τότε που τον πρωτοείδα στην ταινία Σιρήνες στο Αιγαίο. Και έκανε φυσικά ένας από τους φαντάρους που ζούσαν εκεί πέρα μέσα και ήταν υπέροχος. Από τότε μέχρι σήμερα, εμφανισιακά, στον Ιωάννη Παπαζήση δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχει κάνει όμως μια σπουδαία διαδρομή, κυρίως στο θέατρο. Και λέω κυρίως στο θέατρο, γιατί δεν είχε ευκαιρίες να κάνει κάθε χρόνο να παίζει τηλεόραση, γιατί απλά ο ίδιος έκανε ένα κλικ και έκανε ένα πολύ μεγάλο κενό. Δηλαδή μεταξύ του 12-11 μέχρι πριν κάνα δύο χρόνια, μέχρι το Κόκκινο Ποτάμι δηλαδή και την επιτυχία του. Δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Όχι γιατί δεν μπορούσε. Μπορούσε, δεν ήθελε. Γιατί πού να ξέρω, καλέ. Και αυτό οι ιδιαιτερότητες του. Θα μάθω όμως σήμερα. Ιωάννη Παπαζήση. Έλα να σε πάρω μια αγκαλιά και να πούμε στις διαφημίσεις. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα.
Πολύ χαίρομαι που σε έχω εδώ. Και θέλω να προλάβω να σου πω πριν τις διαφημίσεις, επειδή σας είδα όταν ξεκίνησε η σειρά που παίζει στο Sky, που ναι, στοργή μου το είπαν γιατί δεν το θυμόμουν, αλλά θυμόμουν το χαρακτήρα σου. Και λέω, ρε, εσύ βάλανε αυτό το παιδί, γιατί επειδή δεν έχει αλλάξει η εικόνα σου, πάντα παιδί σε βλέπω. Okay, κάτσε, σε παρακαλώ, για να μην στεκόμαστε όχι. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να κάνει έναν άντρα... Παλιά άνθρωπο θα πω. Βίαιο με τη γυναίκα του, βιολεκτικά, βιοσωματικά. Σας έβλεπα εκεί στο ιατρείο, να το πω, της ψυχολόγου που είχατε πάει, ναι. Μου πάγωσε στο αίμα. Πήρα εκείνη την ώρα τη τηλέφωνο την αρχιδιδάκτρια μου, τη Γυραλή, και της λέω: βάλε να δεις. Έπεσα πάνω σε αυτή τη σειρά. Πριν το πρώτο επεισόδιο, πρέπει να ήταν. Πρώτο επεισόδιο. Λέω: βάλε να δεις με την αφλιό του τι κάνουν. Λέω: είναι μια ψυχολόγος και έχει μπει ένα ζευγάρι και δεν το πιστέψει. Λέω: παπαζήσει, είναι ένας αγριάνθρωπος παλιάνθρωπος. Δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε έχω στο μυαλό μου έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και δεν τώρα πάλι σε βλέπω από κοντά και βλέπω. Τι. Αυτό που ξέρω τόσα χρόνια, ρε παιδί μου. Πραγματικά με πολύ χαρά σε βλέπω σήμερα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα. Το ξέρω, ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Πλέον η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσουμε για αυτή τη διαδρομή. Okay. Και θέλω και λίγο να μου πεις, όταν. Γιατί αυτό δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Όταν σκέφτηκες ότι θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το χώρο και να γίνεις ηθοποιός, η σκέψη σου φεύγοντας από εκεί που έμενες, γιατί δεν έμενες στην Αθήνα. Έμενες νομίζω στη Δράμα. Στη δράμα. Μπράβο. Όταν το είπες στους δικούς σου ανθρώπους, ήταν χαλαρή, ήταν ρε παιδί μου αυτό που λέμε. Τι λέει καλέ το παιδί μας. Τι λέει καλέ το παιδί μας. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ, παρέα με το φίλο μου που έχω τόσο καιρό να το δω, τον Ιωάννη Παπαζήση. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εκείνον και έτσι να τα πούμε λίγο. Τον ρώταγα για τη Δράμα. Δεν το έχω ξεχάσει. Το πώς το πήρανε η οικογένειά του, οι δικοί του άνθρωποι, όταν εκεί σε αυτή την ηλικία των 17-18. Είπε, εγώ πολύ πήγα... αργότερα. Πολύ αργότερα. Στα 24. Δεν ξέρω πότε είναι χειρότερα για ένα γονιό όταν ακούει κάτι τέτοιο. Πάντα το ίδιο. Το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο του. Η αλήθεια είναι ότι στην εφηβεία του ο Ιωάννης έβρισκε τρομερά ενδιαφέρον να μιμείται τους αγαπημένους του ήρωες από τον κινηματογράφο ή από τη μουσική. Όταν λόγου χάρη είχε δει στο σινεμά το The Doors, είχε επηρεαστεί τόσο πολύ από τον Jim Morrison που είχε βγει στη Δράμα με δερμάτινο παντελόνι, δερμάτινο γυλαίκο, χωρίς να φοράει τίποτα από μέσα και κουβαλούσε στο χέρι του ένα μπουκάλι ουίσκι. Όταν είχε δει τον ωραίο Johnny με τον Johnny Depp, είχε παραμορφώσει το πρόσωπό του με αποτέλεσμα να τον ρωτούν τι έχει. Και είχε τόσο πολύ επηρεαστεί από τον ρόλο που έφτιαχνε ψεύτικες ιστορίες και τους απαντούσε ότι έχει πρόβλημα με τη μύτη του και ότι πρέπει να εγχειριστεί άμεσα. Απ' την άλλη ήταν και ένας επιμελής μαθητής, δημοφιλής ταυτόχρονα, πρόεδρος στο 15 Μελές. Γαργαλιστική, άγνωστη κι αυτή λεπτομέρεια από την εφηβεία του. Στα 16 του, στη Δράμα πάλι, υπήρχε μία λέσχη θαυμαστριών που του έστελναν κάρτες στα γενέθλια και στη γιορτή του και δεν έμαθε ποιες είναι. Στο σπίτι του υποψιάζονταν ότι θα καταπιαστεί με κάτι που είχε να κάνει με την τέχνη, γιατί του άρεσε να ζωγραφίζει, έγραφε ποίηματα, λάτρευε τον κινηματογράφο, αλλά δεν φανταζόταν ούτε ο ίδιος τον εαυτό του τότε πάνω στο σανίδι. Ο Ιωάννης ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί, ξεχωριστό, αλλά και μεγαλύτερος. Αν ήταν άλλο στη θέση του, παραδείγματος χάρη, θα αποδεχόταν όλες τις τηλεοπτικές προτάσεις που του γίνονταν κατά καιρούς και θα προτιμούσε να έχει γεμάτο πορτοφόλι παρά να εργάζεται στο θέατρο για ελάχιστα ευρώ. Εκείνα τα 10 περίπου χρόνια, ακόμη και μετά από μεγάλες κινηματογραφικές και θεατρικές επιτυχίες, που επέλεξε να κάνει αποκλειστικά θέατρο, απέχοντας συνειδητά από την τηλεόραση, αναγκαζόταν να παίζει σε 5 παραστάσεις για μία σεζόν για να πει ότι ζει κανονικά, λέγοντας «Είμαι καλλιτέχνης και εμφανίζομαι στην τηλεόραση μόνο αν υπάρχει κάτι που θα με πάει παρακάτω υποκριτικά». Και το αποτέλεσμα των λόγων του έγινε πράξη. Καθόλου τυχαία όλα αυτά. Ο Ιωάννης είχε αποδείξει από μικρός ότι δεν ανήκει στο μεσόωρο και σίγουρα δεν υπήρξε ποτέ σοβαροφανής, ματαιόδοξος ούτε για αστείο. Μπαίνοντας κάποιος στον προσωπικό λογαριασμό του Ιωάννη στο Instagram, ένα μόνο είναι το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί, εκτός από τον ίδιο φυσικά για την προώθηση των δουλειών του. Ο γιος του, ο Ιάσονας. Και στα όσα γράφει κάτω από τις φωτογραφίες που αναρτά για εκείνον, δείχνουν μάλλον πως ο Ιωάννης δεν σκότωσε ποτέ τον νεαρό εκείνο ποιητή που έχει μέσα του.
Την ημέρα των γενεθλίων του Ιάσονα, λόγου χάρη, πέρσι στις 10 Αυγούστου, όταν είχε γίνει 6 ετών, είχε γράψει: «Χθες ήσουν μέσα στη χούφτα μου και με κοιτούσες βαθιά μέσα στα μάτια». Ή αλλού: «Τίποτα χωρίς εσένα». Ή: «Στο τέλος θα μείνουμε πάντα οι δυο μας». Ή: «Τίποτα ποτέ δεν είχε το χρώμα σου». Ή: «Από τα πιο ωραία του», κρατώντας αγκαλιά το γιο του: «Πάντα θα υπάρχει ένας λόγος για να φτάσει στο φεγγάρι». Ο Ιάσονας, θα τολμούσαμε να πούμε, ανέκαθεν υπήρχε στη ζωή του Ιωάννη. Είναι ο καλύτερος του φίλος, τον έκανε καλύτερο άνθρωπο. Είναι ο πιο αγαπημένος του άνθρωπος στον κόσμο. Άλλωστε, σε ανύποπτη στιγμή, και εκείνο το ποίημα που είχε γράψει κάποτε ο νεαρός ποιητής Ιωάννης Παπαζήσης και που βρήκαμε τυχαία ψάχνοντας και που ο ίδιος μπορεί να μην το θυμάται καν σήμερα, μάλλον στα μελούμενα απευθυνόταν, στο αγέννητο ακόμα φως του, τον Ιάσονα. «Πέρασα μέσα από φωτιές, είδα τη νύχτα με φεγγάρι, μα αν η ψυχή μου είναι η αγάπη μου, τότε στη χαρίζω, γιατί δεν υπάρχει μέρα χωρίς το φως το δικό σου». Ορίστε τώρα, άλλο πολύ. Πριν. Κλείνουμε με τον Ιάσονα, με αυτή την υπέροχη σχέση που πραγματικά δεν την έχεις για να μας την πεις, την έχεις με το παιδί σου. Την έχω, έχεις, ναι. Σου έχουν βγει μάλλον πράγματα που δεν φανταζόσουν και εσύ ότι θα βιώνεις, ότι θα νιώθεις και ότι θα εκφράζεις στην καθημερινότητά σου. Καλά, να σου πω την αλήθεια, ότι εγώ το περίμενα. Πώς θα γίνω, όχι, εσύ ήξερες πώς θα είσαι. Ότι σαν μπαμπάς ήθελα να κάνω παιδί από πολύ μικρός. Αγαπούσα πάρα πολύ την οικογένεια και πίστευα, δεν το ήξερα, πίστευα ότι θα είμαι όχι καλός, αφοσιωμένος μπαμπάς. Θα το δω ως λειτουργήμα. Και έτσι πηγαίνει μέχρι τώρα. Μπορώ να πω αυτό που μου είπες προηγουμένως, ότι μ' αρέσει να κάθομαι να το φτιάχνω πρωινό, να το ετοιμάζω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι μ' αρέσει να περνάω ωραίες στιγμές μαζί του, αλλά και σαν μεγαλύτερο, σαν πραγματικά ο μπαμπάς του, η μαμά του, να κάτσω να το φτιάξω, να το προετοιμάσω για να πάει στο σχολείο, το φαγητό του. Αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορεί άλλος να μην θέλει να μπει. Εντάξει, επειδή είμαστε και παιδιά μιας άλλης γενιάς, που έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα με τον τρόπο μεγαλών τα παιδιά, οι γονείς τα παιδιά τους πλέον, ο λόγος δεν είναι αυτός κυρίως. Δηλαδή δεν θέλω να αμελήσω το παιδί μου και να το αφήσω σε πράγματα που θεωρώ ότι δεν θα του κάνουν καλό. Θέλω να ζήσω μαζί του αυτά που μου δώσαν και εμένα οι γονείς μου. Να μπορώ να ζήσω αυτά τα πράγματα, τα μικρά, τα σπιτικά. Αυτά που ζήσατε όμως είχε να κάνει και με το ότι ήσασταν σε ένα περιβάλλον μακριά από την Αθήνα και τους τρελούς ρυθμούς και τις υπερεντάσεις που έχουμε στις μεγάλες πόλεις γενικότερα. Καλά, θεωρώ ότι όταν μεγαλώσαμε κι εμείς, το 1985-90, που εγώ ήμουν μωρό παιδί, ας πούμε, ρε παιδί μου, και η Αθήνα δεν ήταν η πρωτεύουσα που είναι σήμερα. Δηλαδή και τότε, ας πούμε, κοιμόντουσαν με ανοιχτά παράθυρα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι το ίδιο. Σαφέστατα. Έχω συζητήσει με πολλά παιδιά από το χώρο, ας πούμε, το χώρο σου που έχουν έρθει από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Και νιώθω ότι ήταν αυτό που λέμε πιο κοντά και πιο ελεύθερα κιόλας. Ήταν. Απλά εγώ μιλάω για τη λειτουργία μέσα στο σπίτι. Δεν μιλάω για το πώς θα κινηθεί έξω από αυτό. Σαφέστατα, ίσα ίσα πρέπει να προετοιμάσεις ένα παιδί το πώς θα βγει σε μια μεγάλη πρωτεύουσα. Αλλά αυτά που γίνονται μέσα στο σπίτι, εγώ τα παλεύω να τα ζήσουμε μαζί. Να το μαγειρέψω, να παίξουμε επί τραπέζια. Δεν θέλω να έχει πολύ κινητό. Και όταν χωρίζεις κιόλας, γίνεσαι κι εσύ μια μαμά. Έχεις δίκιο. Θεωρώ έχεις ότι πλέον, ας πούμε, για τον Ιάσονα είμαι και μπαμπάς και μαμά. Το έχω ακούσει και από άλλους γονείς που έχουν όμως μπαμπάδες που έχουν τέτοια σχέση μαζί με τα παιδιά τους. Πρόσεξε, δεν αμφισβητώ την αγάπη. Είναι ο τρόπος που όμως σε κάποια πράγματα εκφράζεται διαφορετικά ένας άντρας από έναν άλλον άντρα στο ρόλο του μπαμπά. Αυτό μόνο. Ναι, η αγάπη για μένα είναι, το θεωρώ δεδομένο. Εκτός από περιπτώσεις που τις βλέπουμε μόνο στα δελτία. Αλλά πολλές μείνουμε περιπτώσεις. Σε άλλα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ας μείνουμε στα δικά μας. Γιατί πραγματικά ας μείνουμε στα δικά μας. Σε ρωτούσα πριν για τη δράμα, για να αφήσουμε τον Ιάσονα. Μου είπες ότι έφυγες 24 χρονών. Εντάξει, ήσουν μεγάλος 24, ήσουν 18. Πολύ μεγάλος, γιατί η δουλειά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σκέψου ότι εγώ την πολύ ισχυρή δεκαετία των 20-30 που οι περισσότεροι ηθοποιοί έχουν ρόλους, εγώ έχω ελάχιστους ρόλους. Δηλαδή βγήκα από τη σχολή στα 27 μου. Δεν με έχει δει κανείς να παίζω από τα 21 μέχρι τα 27. Βοήθησε καθόλου όμως ότι, ξαναλέω, εμφανισιακά πάντα μικρόδειχνες. Δηλαδή, εγώ σε αυτή την ταινία σε θυμάμαι και με έψινες φανταράκος 20. Ναι, καλά, σίγουρα βοήθησε. Πρέπει να βοήθησε. Ναι, okay. Μου το λένε ότι μικρόδειχνω, αλλά οκ, okay, οριμάζω και
παλεύω γι' αυτό. Ήσουν τυχερός στο να μπορέσεις να βρεις κάποιες πόρτες που θα έπρεπε να τις βρεις μπροστά σου και βεβαίως με το ταλέντο σου, με αυτό που ήσουν, να ανοίξουν. Είναι και τα δύο μαζί. Είναι. Δηλαδή, σαφέστα όμως, η τύχη κυρίως βοηθάει στο να κερδίσεις χρόνο. Δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ τυχερός γιατί ο casting director, ο Μάκης ο Γαζής, με πήρε πολύ γρήγορα για ένα casting για μια ταινία, το hardcore. Πριν τη Λούφα. Αυτό δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Όπως το ακούς, hardcore. Ναι, αυτό θυμάμαι. Το έχω δει. Τώρα μου φαίνεται. Και ήμουν ακόμα στο δεύτερο έτος σχολής. Από εκεί με είδε ο Νίκος Οπεράκης και από εκεί έγινε η Λούφα που ήταν μια τεράστια επιτυχία. Τεράστια. Και άρα άνοιξαν πολύ γρήγορα οι πόρτες στο να μην κάνω οντισιόν, στο να με αναγνωρίσουν γρήγορα, να με δούνε και να με φωνάξουν για να με γνωρίσουν από κοντά. Δηλαδή, αυτό που κάνουν τα περισσότερα παιδιά, το να τρέχουν να δώσουν βιογραφικά, εγώ το έκανα χωρίς με μια ταινία. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι τελικά, αν δεν έπαιρνες τότε στα 24 σου εκείνη την απόφαση να μαζέψεις τα πραγματάκια σου και να κατέβεις στην Αθήνα, πώς θα ήταν σήμερα η ζωή σου? Με τι θα σχολιώσουν, να το έχεις σκεφτεί να ποτέ? Να σου πω την αλήθεια, το έχω σκεφτεί. Έχω σκεφτεί λίγο τα άκρα. Σίγουρη. Ναι, όχι, το έχω σκεφτεί γιατί είναι αναγκαστικά, γιατί ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή. Ήταν τεράστια αλλαγή και έλεγα ρε, εσύ τι θα έκανα, ας πούμε. Έχω σκεφτεί τα άκρα του. Ή θα ήμουν ένας άνθρωπος που θα ζούσε στη Δράμα και σίγουρα θα είχα ασχοληθεί με τη γεωργία. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Θα είχα απομονωθεί από τα μπαρ και όλα αυτά που δούλευα για να ζήσω σε μια φάρμα, θα μου άρεσε να ασχοληθώ με τη γη. Ή θα ήμουν πάλι σε κάτι, σε ένα καλλιτεχνικό κομμάτι, γιατί υπήρχε φύση του καλλιτέχνη μέσα μου, αλλά όχι στην υποκριτική. Ίσως να ήμουν, δεν ξέρω τι, τραγουδιστής, θα πάλευα για στιχουργός, δεν ξέρω κάτι. Από φωνή πώς πάμε? Κορμάρα! Όχι, νομίζω ότι έχω καλή φωνή. Έχεις καλή φωνή. Ναι, ναι, έχω καλή φωνή. Λοιπόν, γι' αυτό το κενό λοιπόν, που έκανες τότε στην τηλεόραση, που δεν ξέρω, κάποια περίοδο, το συζητούσαμε και πριν από λίγο καιρό εδώ, κάποια περίοδο πέρασε η τηλεόραση που ήταν λίγο ότι οι ηθοποιοί θα ήταν καλό, ειδικά οι καινούργοι, που χτίζαν ακόμα τη διαδρομή τους, το όνομά τους, το να τους αποδεχτούν στο θέατρο κτλ. Να μην είναι πάρα πολύ μέσα στην τηλεόραση. Δηλαδή, όχι να την αποφύγουν εντελώς, αλλά αυτό που λέμε, ένας ειδικός ρόλος, ένας εξαιρετικός ρόλος που κάτι, κάπως κάτι και μέχρι εκεί. Εσύ πέρασες ποτέ τέτοια φάση? Φοβήθηκες ποτέ να είσαι λίγο πιο εγκρατής? Κοίταξε, φοβήθηκα γιατί το γνώριζα. Εντάξει, απλά η παρεξήγηση που συμβαίνει ήταν ότι αυτό ξεκίνησε πριν από τη δική μου γενιά. Υπήρχε πολύ ισχυρό θέατρο στην Ελλάδα με μια πολύ ισχυρή γενιά που ξεκίνησε από τον Γκουν, τον Μινωτή, την Παξινού και έφτασε η τηλεόραση. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα ήταν αυτό. Να έχουμε πολύ ισχυρό θέατρο και η τηλεόρασή μας να μην είναι τόσο ισχυρή. Θεωρώ ότι είχαμε σειρές που τις αγαπήσαμε, μας αρέσαν, τις βλέπουμε μέχρι και σήμερα, αλλά δεν ήταν τόσο ισχυρές σε επίπεδο εξωτερικού, εικόνας. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά που υπήρχε. Ενώ στο σήμερα έχει αλλάξει αυτό. Έχει γίνει πολύ πιο ισχυρή η τηλεόραση και βλέπουμε πολύ καλύτερα σύριαλ και έτσι έχει έρθει σε μια... και το θέατρο έχει απομυθοποιηθεί λίγο όσον αφορά. Αλλά τώρα, και ειδικά η φετινή σεζόν. Προσωπικά το θεωρώ αστείο. Από αυτό πέρσι, που ρωτάζει, ας το κλείσω. Είναι πολύ γεμάτη από σειρές. Και πιστεύω ότι ίσως κάποιες σειρές αδικηθούν, γιατί δεν προλαβαίνει ο τηλεθεατής να πρωτομάθει, να θυμηθεί τους χρόνους, τι είναι, πού παίζει, τι. Δεν ξέρω. Έχει ξεχωρίσει κάποια σειρά, την έχει αγαπήσει και έχει χάσει όλες τις άλλες που μπορεί να παίζουν σε εκείνη τη ζώνη. Γενικώς, φέτος είναι μια χρονιά με πολύ μυθοπλασία. Μια χρονιά που έχουμε να τη δούμε από το 2009 που είχαμε άλλες τόσες σειρές. Πάντως θεωρώ ότι η καλή σειρά, όποια και αν αυτή, σε όποιο κανάλι και αν είναι, θα βρει το δρόμο της. Σίγουρα. Δεν πιστεύω ότι η καλή σειρά χάθηκε. Αυτές οι σειρές που βρίσκονται εκεί, που βρίσκονται και πηγαίνουν καλά, έχουν κάτι για το ελληνικό κοινό που τις βλέπει. Αυτή είναι η άποψή μου. Εσύ βλέπεις τίποτα στην τηλεόραση? Εγώ? Εσύ? Τα σύριαλ που παίζω. Μόνο? Τίποτα, όχι. Δεν κάνεις λίγο ποτέ ζάπιν για κάτι φάση... που έχεις ακούσει και συζητάνε, να πεις, για να πω να δω λίγο. Προσπαθώ να ενημερώνομαι. Αλλά επειδή δεν είμαι άνθρωπος της ενημέρωσης, αλλά άνθρωπος, θέλω να πιστεύω, της εξέλιξης, κυρίως βλέπω σειρές που μου κάνουν καλό εμένα στο να εξελιχθώ ως ηθοποιός. Με βοηθάνε. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι τηλεθεατής στη ζωή μου, αλλά να είμαι ηθοποιός ενεργός σε αυτά που βλέπω. Εσένα τι σε δυσκολεύει πιο πολύ και αισθάνεσαι ότι πρέπει να δώσεις πιο πολύ, να είσαι πιο... το θέατρο ή τηλεόραση? Και τα δύο. Τα πάντα. Αλήθεια? Οτιδήποτε έχει να κάνει με την υποκριτική, ακόμα και ένα guest να κάνω, το παίρνω το ίδιο σοβαρά σαν να παίζω στην επίδαυρο.
Δεν έχει καμία σχέση. Έχω μία τεχνική, έχω κατασκευή ρόλου, την πιστεύω και είμαι σε αυτήν. Είμαι προσιλωμένο σε αυτό. Τώρα φέτος τι κάνεις στο θέατρο? Κάνω το Βόιτσεκ, το έργο του Μπίχνερ. Είμαι στο θέατρο Πόλη. Ασχολούμαστε με το Βόιτσεκ, το ανεκπλήρωτο έργο του Βόιτσεκ. Ένα σπουδαίο έργο, με ένα σπουδαίο θίασο, σε σκηνοθεσία του Σταύρου Τσακίρη. Ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Θεωρώ ότι είναι μέχρι σήμερα ίσως, ναι, θα τολμήσω να το πω, ο πιο απαιτητικός ρόλος που έχει πέσει στο δικό μου ρεπερτόριο, στα δικά μου χέρια. Δεν ξέρω, γιατί το λες αυτό? Μίλησέ μου λίγο για το έργο. Είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι δύσκολος από τη φύση του. Είναι δύσκολος ρόλος. Γιατί, ρε παιδί? Η ψυχοσύνθεσή του, η ψυχολογία του ήρωα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από ζήλια, αρρωστημένη ζήλια για τη γυναίκα του, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ένας μόνιμος στρατιώτης πεζικού, που έχει παραδώσει το σώμα του στην επιστήμη, ώστε να κάνουν πάνω του πειράματα για να δούνε κάποια πράγματα. Αυτή η μάχη μέσα του φτάνει στα όρια της τρέλας, που καταλήγει μέχρι το να σκοτώσει ή να μεταμορφωθεί σε ζώο. Είναι ανάλογα το πώς το αντιλαμβάνεται ο κάθε σκηνοθέτης και τι καταθέτει στη δική του παράσταση. Αυτό, και είμαι πολύ ανυπόμονος και πνευματικά και σωματικά, γιατί μάχομαι με κάτι ισχυρό, πιο ισχυρό από μένα, και είμαι έτοιμος να παλέψω με αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου? Δηλαδή ψάχνεις να βρεις τι άλλο παραπάνω, να νιώσω ότι και αυτό μπορώ και το κάνω και είμαι πολύ καλός και σε αυτό, και να πάω και ακόμα πιο ζόρικα και ακόμα πιο ζόρικα? Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Απλά θα χρησιμοποιήσω το... θεωρώ ότι είναι λάθος το ανταγωνίζομαι. Θεωρώ ότι πουσάρω τον εαυτό μου στα άκρα του. Χρησιμοποιώ πάντα μια έκφραση που με εκφράζει από μικρό παιδί, του Iggy Pop. Ναι. Που λέει ότι θα τρέχω μέχρι να ανατιναχθώ. Αυτό νομίζω ότι είναι το μότο το δικό μου. Ναι, πουσάρω εκεί που βλέπω τοίχο, η μόνη σκέψη που κάνω είναι να τον σπάσω. Μ' αρέσει να ζω και να πεθαίνω με τους ρόλους μου και κυρίως με τους ρόλους μου. Στη ζωή μου είναι, θεωρώ, πιο μαζεμένος και πιο δηλός. Τώρα, ειδικά που έχω παιδί. Τώρα που έχεις παιδί, εντάξει, να το ακούσω αυτό. Ποια άλλη είναι μαζί σου στο θέατρο? Είναι Βασιλική Τρουφάκου. Ποιο θέατρο? Που κάνει την Μαρία. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε την Ηρώ μαζί μας, τραγουδίστρια. Γιατί την Ηρώ? Ναι, γιατί η διασκευή και η προσέγγιση που έχει κάνει ο σκηνοθέτης έχει μουσικό κομμάτι. Άρα, είναι... σαν τραγουδίστρια, όπως και την ξέρουμε, σαν τραγουδίστρια, παίζει και έστω και λίγο. Σαν τραγουδίστρια, έχει και πρόζα. Πώς είναι? Θεωρώ πολλά φιλιά να τη στείλω. Είναι μια υπέροχη τραγουδίστρια. Υπέροχη. Αλλά το κομμάτι της υποκριτικής θα έπρεπε να το είχε ξεκινήσει από πολύ μικρή. Υπέροχη. Τώρα ξέρεις, σκέφτομαι ότι προηγουμένως λέγαμε για το σύριαλ του Χριστόφορου που παίζει σήμερα και είδαμε μια σκηνή που έπαιζε με τη Χαρούλα Αλεξίου. Και ήταν έτσι. Καθόμαστε, τους βλέπαμε μαζί. Και πιο πολύ το Θοδωρή συζητούσε. Και του λέω: Θοδωρή, κοίταξε τώρα, μια γυναίκα που όλη τη ζωή τραγουδάει με αυτή τη μοναδική της φωνή. Εντάξει, μια τεράστια τραγουδίστρια. Και όμως σε αυτό το ρόλο που αποδέχτηκε να κάνει, πόσο ωραία είναι, δεν ξέρω αν είναι. Και στο θέατρο έχει κάνει κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κάνει κάτι. Βέβαια. Τον Γιώργο, τον Ανούρη, δεν ξέρω τώρα πόσο μουσικό ήταν. Μήπως ήταν μουσική παράσταση? Όχι, θεωρώ ότι είχε και, νομίζω ότι είχε και πρόζα. Ναι, εντάξει, την τηλεόραση είναι λίγο διαφορετικά. Στο θέατρο θέλει. Πρέπει να έχεις κάτι μέσο για να πατήσεις, θα δυσκολευτείς πολύ. Να κλείσω με τα άλλα παιδιά, γιατί είναι ο Αργύρης ο Αγγέλου μαζί μας, ο Ιάσονος ο Παπαμαθαίου και ο Ορφέας ο Παπαδόπουλος, και ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή στο Θέατρο Πόλη. Καλή σας αρχή. Ευχαριστώ να πούμε πολύ. Ότι ετοιμάζει και σειρά στην ΕΡΤ, αλλά δεν είναι ακόμα, είναι για την επόμενη, το άλλο μισό της σεζόν, δηλαδή ναι. Πιο βαθιά στο χειμώνα με τη νέα χρονιά. Και οι σειρές συνεχίζονται. Αστυνομικό μου είπες. Ιατρικό αστυνομικό. Ιατρικό αστυνομικό. Με τον Χρήστο Τολούλη, τη Λένα Παπαλιγούρα, την Θάλια τη Ματίκα και την Ερίατα Μανούρη. Καλά. Κοίταξε να κάνεις κανένα ταξίδι τώρα να προλάβεις, γιατί μετά δεν θα σου μείνει χώρος ούτε για ανάσα. Θα κάνω. Εντάξει λοιπόν. Πολύ σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ. Πολύ χαίρομαι που σε ξαναείδα. Πάντα στην καρδιά μου. Σε έχω και το ξέρεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, και φεύγω.
Και πάω στο κορίτσι μου. Στο κορίτσι μου που χτες μας έφερε τις νέες υπέροχες, πώς να το πω, το πού συσκευασίες και με πρόφτασαν. Γιατί η ποιότητα λιεράκι είναι η ίδια, αλλά τώρα πια η εμφάνιση είναι grande. Θα μου πεις, μας νοιάζει, δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε που το είδα, μπορεί να μην έχει και σημασία, αλλά μου άρεσε. Και μου άρεσε πιο πολύ γιατί με πρόφτασε. Γιατί θα της έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια όλοι που έχουμε αρχίσει να αποκτάμε πιο έντονη οικολογική συνείδηση, μήπως έπρεπε να το σκεφτούμε, αλλά με προφταίνει και μου λέει, κοίτα, είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά κοίτα Ελένη μου, τώρα πια δεν θα ξαναγοράσεις αυτό. Όποια πάρει τη συσκευασία της κρέμας, αυτές είναι οι κρέμες ημέρας και νυχτός, έτσι, όταν θα του τελειώσει η κρέμα που είναι μέσα, απλά θα πάει να αγοράσει από το φαρμακείο το ανταλλακτικό του και θα το βάλει μέσα. Δεν θα ξαναπάρει αυτό, θα παίρνει μόνο αυτό. Δηλαδή, έχει σημασία, θα μου πεις, ξέρω εγώ εμένα, όλα πια, όλα τα σκέφτομαι. Ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, καλό είναι. Λοιπόν, γι' αυτά μιλούσαμε χτες, για αυτή την υπέροχη σειρά αντιγύρανσης, θα πω εγώ με απλά λόγια. Έχει. Για το αμάτια, για το πρόσωπο, μέρα νύχτας και φυσικά το μπούστερ. Αλλά μου έταξε σήμερα, στα γρήγορα, να προλάβω να μιλήσω, όχι εγώ, εσύ θα μιλήσεις, για τη νέα σειρά που αφορά το καθαρισμό στο πρόσωπό μας, την επιδερμίδα μας, τη βαμμένη σαν τη δικιά μου ή την άβαυτη, σαν πολλές από εσάς που στην καθημερινότητά σας βάζετε ένα κραγιόνι και τίποτα. Αλλά όπως πάντα λέμε, οι πόροι στο δέρμα πρέπει να καθαρίζονται. Γιατί το ξέρετε πια καλύτερα και από μένα, αν περάσετε με ένα βαμβάκι το πρόσωπό σας και με κάποιο καθαριστικό προσώπου, επιδερμίδας κτλ. Αποκλείεται να μην δείτε πάνω να βγαίνει καφέ ή μαύρο ή γκρι ή πάντως χρώμα θα δείτε. Σωστά. Σωστά, Ελένη μου, είσαι αρκετά διαβασμένη γιατί και ίδια περιποίησε τον εαυτό σου. Πάρα σωστά πολύ, και ολοκληρωμένα. Θεού. Αυτό έχουμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρεμιέρα λοιπόν και στα προϊόντα καθαρισμού, τα οποία είναι καθαρισμός και ντεμακιγιάζ. Mm-hmm. Πολλές γυναίκες μπερδεύουμε το ντεμακιγιάζ με τον καθαρισμό. Θεωρούμε ότι πρέπει να καθαρίζουμε την επιδερμίδα μας μόνο όταν κάνουμε μακιγιάζ. Δεν είναι έτσι. Όπως πολύ σωστά είπες, επειδή πρέπει να απορριπαίνουμε την επιδερμίδα μας, είτε έχουμε μακιγιάζ είτε όχι, και κατά τη διάρκεια του ύπνου αποβάλλονται τοξίνες, οπότε και το πρωί χρειάζεται καθαρισμός. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια της, πριν τον ύπνο, πρέπει για να αφαιρέσουμε οτιδήποτε υπάρχουν απορρίπους και τοξίνες και μακιγιάζ. Ότι άλλη γυναίκα της αρέσει να βάζει και νεράκι όταν καθαρίζεται. Λοιπόν. Άλλη γυναίκα δεν θέλει νεράκι γιατί αισθάνεται να της τραβάει το πρόσωπο. Θέλει το λαδάκι, θέλει το γαλακτομάτι. Άρα, εσείς μας πιάνετε και τις δύο. Πάμε όμως να μου πεις, υπάρχει διαφορά όσον αφορά το ίδιο το δέρμα. Δηλαδή, ας πούμε, αν μου πεις ότι ξέρεις κάτι, λένε όσοι έχουν, ξέρω εγώ, λιπαρή επιδερμίδα, είναι καλύτερα να ξεβάφονται με κάτι τέτοιου τύπου ή η ξηρή επιδερμίδα. Εγώ το λέω στο πώς το νιώθω το πρόσωπό μου. Αυτό, κάθε γυναίκα λοιπόν καθοδηγεί το ίδιο της το δέρμα. Αν έχουμε λοιπόν λιπαρή επιδερμίδα ή μετάσεις λιπαρότητας και μας αρέσει η αίσθηση του νερού, οτιδήποτε σαπωνοποιείται και αφροποιείται, με αρχηγό και με καθοδηγητή αυτό το προϊόν, το οποίο έχει να κάνει με την... είναι ένα προϊόν μους. Είναι ένα προϊόν μους, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να διώχνει τις τοξίνες και τους ρήπους άπαλα σε όλο το πρόσωπο, το λαιμό και το τεκολτέ. Το κοντινό. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν το κουνάμε, το βάζουμε και είναι αφρός. Αφρός. Και βάζω νερό. Βάζουμε νερό. Ενεργοποιείται με νερό. Αυτό καθαρίζει τα βαμμένα μάτια, βλεφαρίδες και τα λοιπά, σκιές, μαύρα μολύβια. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο προϊόν για την περιοχή των ματιών. Φυσικά και επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό, για να το δοκιμάσω, αυτό είναι το Μισελέρ. Ότι αυτό καθάρισα μάτια, μπογιές όλες από τα μάτια μου, από το πρόσωπο, make-up, το κραγιόν, το κομμάτι που δεν βγαίνει καθόλου. Και είδα ότι όλα βγήκανε. Ακριβώς. Άρα με αυτό κάνω καθαρισμό επιδερμίδας, αλλά όχι ότι θα φύγει όλο το make-up, τα μάτια κτλ. Σωστά. Επιμένουμε για τον ντεμακιγιάζ των ματιών με το Micellar Water ή με τον ντεμακιγιάζ των ματιών. Πούντο. Το οποίο θα έρθει, δεν το έχουμε ακόμη, θα έρθει σε λοιπόν σε και ειδικό προϊόν. Και εγώ ειδικό όμως ξαναλέω ότι με αυτό το έτσι είδα ότι φεύγει. Έτσι κι αλλιώς ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό το προϊόν κάνει ολοκληρωμένο ντεμακιγιάζ από την περιοχή των ματιών
Και για το επίμονο μακιγιάζ, ακόμη και για αδιάβροχη μάσκαρα. Μιλήσε για μένα, αφού εγώ με όλο αυτό το μακιγιάζ της τηλεόρασης καθαρίζει. Ακριβώς. Μια γυναίκα που θα βάλει τη μάσκαρά της ή λίγο make-up ή λίγο ρούς, για πλάκα θα βγει. Απόλυτη αίσθηση καθαριότητας, ολοκληρωμένονται μακιγιάζ και καθαρισμός με το Micellar Water. Επίσης, μους, αφρός δηλαδή καθαρισμού, ο οποίος καθαρίζει όλο το πρόσωπο και δεν αφαιρεί το έντονο μακιγιάζ των ματιών, αλλά βοηθάει στο να αφαιρέσουμε, να καθαρίσουμε την περιοχή των ματιών. Mm-hmm. Απλά. Γαλάκτωμα υπέροχο. Αυτό πες μου που δεν το έχω προλάβει να το δοκιμάσω για να δω. Η οποία δεν είναι κολλώδης και καθόλου λιπαρή. Είναι η αίσθηση ενός ενυδατικού γαλακτώματος που αφαιρεί όλους τους ρήπους και τις τοξίνες. Κάνουμε ένα ελαφρύ μασάζ με τις άκρες των δακτύλων. Ωραίο. Αφαιρούμε ακριβώς με βαμβάκι. Μάλιστα. Πες μου τι αίσθηση σου αφήνει, υπέροχο, δεν αισθάνομαι υδαρής αίσθηση, καθόλου λιπαρή και κολλώδης. Μαλακό, ακριβώς. Απαλό, σαν, όχι τελείως νερό, γιατί απλώνεται. Είναι ένα υδαρές, υδατικό γαλάκτωμα. Τη μαλακότητα από το, γαλάκτωμα. Είναι ένα μαλακό γαλάκτωμα το οποίο αφαιρεί μακιγιάζ, κάνει απόλυτο αντιμακιγιάζ. Εδώ να τονίσω ότι είναι ιδανικό και για τα μάτια. Μάλιστα. Είναι και για την περιοχή των ματιών, αφαιρεί και το έντονο μακιγιάζ και από το πρόσωπο και από το μάτια και δεν αφήνει αίσθηση λιπαρότητας και κολλώδους αίσθηση. Για τις ξηρές επιδερμίδες. Αυτή είναι μια υπέροχη λοσιόν η οποία περιέχει και υαλουρονικό. Να πούμε τι σημαίνει για τον κόσμο. Μην νομίζω θα πάρει αυτό τώρα και θα ξεβάψεις μάτια. Καταρχήν, όχι. Δεν ξέρω κανέναν είναι για τα μάτια, αλλά σίγουρα δεν θα ξεβάψουμε αυτό. Κάνει άλλη δουλειά. Κάνει σοβαρή δουλειά. Είναι η λοσιόν που ετοιμάζει την επιδερμίδα για να δεχτεί την κρέμα μας. Από εδώ, σωστά. Η λοσιόν που ετοιμάζει το πρόσωπο, το δέρμα μας για να δεχτεί την κρέμα μας. Η κρέμα είναι πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτα καθαρή επιδερμίδα. Μόνο τότε απορροφάται. Η διείσδυση των προϊόντων που έδειξες και προηγουμένως, όταν έχουμε μια απόλυτα καθαρή επιδερμίδα, έχουν αποτέλεσμα. Η λοσιόν είναι το βήμα μεταξύ του καθαρισμού και της κρέμας μας. Πρέπει λοιπόν να εξισορροπήσουμε το pH και εδώ, γιατί έχει αλουρονικό και μια υπέροχη αίσθηση, εξισορροπεί το pH. Για να το ξέρετε κιόλας. Δεν είναι σαν νερό. Όχι. Έχει μια άλλη. Είναι κάπως πώς. Να, gel. Μπράβο. Βλέπετε. Κοιτάξτε το. Δεν. Να το. Αν μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι. Δεν έχει. Έχει άλλη αίσθηση. Και είναι υπέροχη η αίσθησή του. Εγώ. Νομίζω ότι είναι για να το ταμπονάρουμε στο πρόσωπό μας, δεν είναι για να τραβάτε. Γι' αυτό σας είπα, σωστά. Δεν είναι για να ξεβάψεις επιδερμίδα, είναι για να την τονώσεις. Το διάβασα ότι έχει μέσα υαλουρονικό, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν τα κατάλαβα, καταλαβαίνεις. Έτσι, μέχρι εκεί το καταλαβαίνουμε όλοι. Σωστά. Έχει αλουρονικό λοιπόν, τονώνει την επιδερμίδα, την προετοιμάζει για την αντιγυραντική μας ή την ενυδατική μας κρέμα. Είναι ένα απαραίτητο βήμα που πολλές γυναίκες το ξεχνάνε. Δεν θεωρούν ότι είναι απαραίτητο και όμως είναι απολύτως απαραίτητη για να εξισορροπήσει το pH. Αυτό εξισορροπεί τι είναι. Όλη η σειρά καθαρισμού το μικροβίωμα της επιδερμίδας μας. Μάσκα καθαρισμού, η οποία είναι και απολέπιση συγχρόνως. Έχει δύο τρόπους χρήσης, εκτός από την περιοχή των ματιών, πρόσωπο και λαιμό ντεκολτέ. Απλώνουμε για 2 λεπτά ή αφαιρούμε με αυτόν νερό ή τρίβοντας με τις άκρες των δακτύλων μας. Και τι μας δίνει? Απολέπιση. Κάνει βαθύ καθαρισμό στην επιδερμίδα. Εξισορροπεί την επιδερμίδα και κάνει βαθύ καθαρισμό. Λοιπόν, ό,τι άλλο θέλετε, τα φαρμακεία να είναι καλά, την αγάπη μας όλους τους φαρμακοποιούς, να εξυπηρετούν πάντα έτσι ωραία όπως το κάνουν πάντα όλες τις γυναίκες και τους άντρες που θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Γιατί σου λέει κάτι άκουσα, κάτι είδα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι το κατάλαβα καλά. Μπείτε στα φαρμακεία, κάντε τις ερωτήσεις και μη φοβάστε τίποτα. Μετά τις διαφημίσεις θέλω 5 τυχερές, 5 γραμμές, ό,τι προλάβω θα βγάλω και τις άλλες θα δώσω τα ονόματα για να τους δώσω 2 δώρα. Ένα κρέμα ημέρας από την υπέροχη αυτή σειρά της Lierac και φυσικά ένα, τι είπαμε, το γαλάκτωμα ή το... Ποιο είπαμε? Το μους. Το μους, ωραία, το μους που καθαρίζει με νερό για να έχετε και ένα έτσι για το πρόσωπο. Βεβαίως, διαφημίσεις. Εδώ! Άλλη τόση εκπομπή να έχουμε. Έχουμε 2 ώρες εκπομπή ακόμα, Ελένη. Με ανάβεις λίγο πριν κλείσουμε. Λοιπόν, καθίστε μισό λεπτάκι να πω λίγο στα γρήγορα. Εγώ, οι 5 τυχεροί που κερδίζουν τα προϊόντα Lierac είναι η Αγγελική Μουστερή από Πάτρα, η Βαλιάνα Λεμονιά από Αθήνα, η Μαργαρίτα Σλανίδου από Δράμα, η Έφη Σαμαρά από Κρήτη και η Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου από Τρίπολη. Οι υπόλοιποι στα φαρμακεία. Τώρα, εγώ 2 πράγματα να σας πω. 5η σήμερα. 9, Γη της Ελιάς, 11 παρά 20, Χριστόφορος, Μαέστρο, Παξί, Αριστούργημα,
Σκηνοθεσία, ηθοποιή, σενάριο, το κάτι άλλο. Πού? Στο Μέγκα μας. Ποιο Μέγκα? Το καλό. Εκεί που θα είμαστε και αύριο. Και μέχρι τότε, να μας σκέφτεστε λίγο. Bye!